Καλησπέρα, παιδιά. Πρώτο βιντεάκι μεσημεριανό. Μαντέστε που έχουμε έρθει. Σπίτι. Συμπλήρωσέ το. Του παπά, νομίζω το καταλάβετε και μόνοι σας. Τι ρε. Αυτό είχε. Ουχ. Για δεν έχουμε φακούσει, μα λεφτά έκαναμε. Μα τι είναι αυτό ρε. Κόλλα πρέπει να είναι ρε. Δεν έχουμε φακό να το δούμε λοιπόν. Κόλλα είναι ρε. Σίγουρα. Ναι ρε. Δεν είναι σύρυγγα, είναι κόλλα. Ξέρεις, υλικά ένα, ρε. Για που έχει κι άλλα εδώ. Εδώ βλέπουμε. Εδώ έχει ένα κλειδί. Ποια πόρτα δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε. Άμα δούμε καμιά κλειδωμένη, θα να το θυμηθούμε ότι έχει κλειδί εδώ. Αλλιώς δεν το πειράξουμε. Οκ. Η είσοδος ήταν προσβάσιμη. Να πω το μόνο καλό. Είναι ότι είχε πολύ, πολύ ωραία διαδρομή, έτσι, ναι, για να φτάσουμε εδώ, παιδιά. Ήταν ωραίο μέση θέα. Αλλά και αυτό που μου κάνει περιέργεια είναι ότι το σπίτι του παπά είναι δίπλα σε μια εκκλησία. Ναι, θα το δείξουμε. Θα το δείξουμε, παιδιά, να δείτε. Είναι πολύ περίεργο. Είναι πολύ περίεργο, δηλαδή δεν ξέρω αν έπαιζε ο παπάς να δούλευε εκεί ή αν όχι. Πάντως είχε μοναδική θέα εκεί που το έχει φτιάξει το σπίτι. Να πούμε, η αλήθεια είναι. Έβλεπε κάτω στο χωριό και το έχει φτιάξει στη μέση του πουθενά, δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω ποιος τι φτιάχτηκε πρώτο. Ω, βρωμάει. Μυρίζει φουλ. Εδώ βλέπουμε πράγματα. Αυτό εδώ τι είναι, ρε. Ω, βρωμάει κατουλίλα, Τι είναι αυτά. Δεν ξέρω, όπα. Αυτό είναι το σημείο, τι είναι. Δεν ξέρω. Καλώδιο. Αυτό έτσι ήταν αυτά. Τι τα έχουν ψάξει. Κάποιος έχει ψάξει, δηλαδή δεν είχε τίποτα. Ήταν το βίντεο εκεί πέρα και πήγαν και ήθελαν να το ψάξουν. Οκ. Για πρώτη ματιά. Έχουμε και στο υπόλοιπο χώρο να βρούμε λίγο. Ναι, θα κάθαμε να το δω. Πω που τα έχουμε ψάξει όλα, ε. Τα έχουμε ψάξει όλα. Τέλος πάντων, θα δούμε και το βράδυ. Εδώ ανοίγει, είναι κλειδωμένο. Είναι το κλειδί κάτω. Μάλλον. Άσο και το βράδυ είχε. Δεν το ανοίξω από την έχει. Να πάμε το κλειδί. Αν είναι το κλειδί εκείνο. Εκτός αν έχει καμιά τρύπα και πέφτει από πίσω, από κανένα παράθυρο. Και είναι απαρδεδομένο. Πάμε να κάνουμε ένα κύκλο μη να ανοίγει με κανένα μπέρι από κανένα παράθυρο που δεν φέρνουμε τσάμπα. Κατουρίδα εδώ μέχρι πότε. Και μετά πάμε και λίγο στην τεράτσα για πάμε ένα κύκλο από εδώ. Μόνο από την άλλη δεν έχει πέσει. Πάντως βλέπω πολύ απομονωμένος. Ναι, το έχει φτιάξει. Μέσα είναι περικυκλωμένο. Περικυκλωμένο από. Καλά, τώρα αυτά λογικά έχουν γίνει τώρα, έτσι. Εδώ νομίζω, δεν γίνεται. Αλλά σου λέω, έχει, το έχει φτιάξει σε σημείο. Ναι, δηλαδή θέλει ησυχία μα. Κοιτάξτε θέα, παιδιά, κοιτάξτε. Και που να ανέμουν ξε. Ανοιχτά πρέπει να είναι. Κοιτάξτε θέα που είχε, παιδιά, πραγματικά. Πάμε στην τεράτσα μετά να την δείξω αυτή τη θέα. Δηλαδή κάτσε να πάω και από εκεί να την δείξω λίγο. Ωραία, κοιτάξτε, μιλάμε τώρα. Ειδικά τώρα με τον ήλιο δεν είναι πραγματικά φοβερά, έτσι. Φοβερά. Δεν σας κάνω πλάκα. Το τοπίο είναι φοβερό. Το έχει φτιάξει σε ύψος που είναι φοβερά όμορφο. Εδώ, η κουζίνα. Πού, μα***, έτσι εδώ μέσα.
Κάτω είναι αυτά. Τι ξέρω, τι είναι ένα βρωμοκοπά εδώ μέσα, ε. Πω. Πω. Βρωμοκοπά σου, γιατί έχει ποντίκια να ξέρεις. Βρωμοκοπά ή άπειρα εδώ μέσα. Κατουλίδα βρωμάει. Πρέπει να φταλώ μες τα μπουκαλιά να ξέρεις. Ποιος είναι η καθημερινή, λάδι θα είναι. Κατουλίδα μου βρωμένο μέσα εμένα. Πού, βόχα. Μοιάζει πάντως σαν να έχει παρατηθεί, να μην έχει πολλά χρόνια που είναι παρατημένο. Και όχι μόνο, πάμε και στην τάρα πριν κάτω. Πριν φύγουμε, μην κάνουμε δηλαδή πάνω. Ήρθαμε και για το λόγο ασφάλειας πάνω απ' όλα, γιατί έχουμε πει ότι σε αυτά τα μέρη θέλει φουλ προσοχή. Κοιτάξτε να δείτε και τη θέα από εδώ, πω. Θέλει να το καθόμουν άλλη μέρα έτσι. Να, παιδιά, να δει η εκκλησία, φαίνεται. Φαίνεται από εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε, κάνω λίγο zoom, να τη. Φαίνεται. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ο παπάς ήταν σε αυτήν την εκκλησία. Δηλαδή, αν χτίστηκε μετά η εκκλησία, χτίστηκε νωρίτερα το σπίτι του παπά, δεν ξέρω. Απλά κοιτάξτε τη θέα εδώ πέρα. Μιλάμε, παιδιά, είναι φοβερά. Φοβερά εσύ. Κοιτάξτε. Δηλαδή. Το βράδυ. Ό,τι θέλεις. Εδώ θα ψωλιάσω στο κρύο. Αφού γι' αυτό είναι σκηνή. Αν δεν πήρα, δεν φέραμε πνόσακο. Εγώ είχα, αλλά εντάξει. Εδώ ανέφερα. Παιδιά, η θέα που και να κοιτάξετε είναι πραγματικά φοβερή, έτσι. Φοβερή. Και εδώ, ειδικά τώρα με τον ήλιο, έτσι. Απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, καθόσουν άνετα. Δηλαδή, ο παπάς εδώ πρέπει να έχει απίστευτη θέα. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί παίζει και ένα τόσο εξαιρετικό το σπίτι. Τώρα ερυπωμένο μακριά του άλλου δεν ξέρω γιατί. Έχει ρε φίλε θέα και ησυχία. Πραγματικά είναι. Η εκκλησία να φαίνεται εκεί πίσω. Λοιπόν, εδώ είναι το. Εδώ μπαίνεις, κλειστά θα είναι. Μόνο το παράθυρο άμα μπούμε. Mm. Α, δεν βλέπω να έχει τίποτα. Θα σου κάνω ένα βίντεο. Ένα στρώμα, το έχουν φάει τα ποντίκια. Το έχουν φάει τα ποντίκια. Ανοιγεί. Όχι, όχι, από εδώ θα μπεις. Α, τι να μπεις, τι να κάνεις. Δεν έχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο, δεν έχει κάτι. Έχει μπορεί να έχει φωλιές πάνω. Φωλιές, δεν βλέπω να έχει κάτι. Άρα λέμε, ξαναλέμε, ήρθαμε εδώ να κάνουμε τον κόπο να τσεκάρουμε το χώρο για οτιδήποτε βλάβη, γιατί πλέον αυτό είναι το σωστό να κάνουμε και προσπαθούσαμε να το κάνουμε αυτό άλλες φορές. Να μας κάνει πάντα ο χρόνος. Και ο χρόνος και άλλες φορές το κάνουμε, απλά δεν βγάζαμε βίντεο. Αλλά τώρα κανονικά θα βγάζουμε μπάση και καταγράψουμε και κάτι και να δείτε και εσείς οι ίδιοι. Με τα μάτια. Αυτό όταν δουλεύεις. Ναι, σε πιέζει ο χρόνος. Ναι. Τώρα που είμαστε πιο ελεύθεροι, θα κάνουμε και αυτό το δωράκι που σας ετοιμάζουμε. Για να το δείτε. Και λέει, πάμε. Ναι, δεν το ξέραμε στο περίπου, ξέραμε το χώρο. Είδαμε ότι δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Τώρα τι θα πω. Πάμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο, να δούμε. Πάμε προς τα κάτω και επανερχόμαστε το βράδυ, αυτό θα ανοιχτώσει. Παιδιά, καλησπέρα. Εδώ από ό,τι μάθαμε, είναι το σπίτι του ιερέα που λέμε. Το λένε Κωνσταντίνο τον ιερέα. Εδώ έχω και τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, άμα θες μπες μπες. Και εδώ πέρα είναι το σπίτι που έμενε. Ο ιερέας, η κατοικία εδώ του. Εδώ ήταν το σπίτι, δηλαδή μέσα στο χωριό το σπίτι. Εκτός από το άλλο το σπίτι που είναι, που έχει την ιστορία. Που δεν ήταν σπίτι, ναι. Δεν ήταν σπίτι, να το σημειώσουμε. Είχε την προοπτική να γίνει μονή. Θα το πούμε, θα το συμπληρώσουμε στο βίντεο. Στη συνέχεια όταν φτάσουμε και εκεί πέρα. Πάντως αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι που έμενε μέσα στο χωριό. Και η κατοικία του λέει βασική ήταν στον πύργο. Θα το σημειώσουμε και αυτό, θα το πούμε μετά. Τέλος πάντων. Θα το πούμε στην πορεία. Τότε ήταν η άκρη του χωριού, τότε που ήταν εδώ που έμενε. Ήταν το χωριό. Και εδώ είναι το σπίτι. Αλλά και εδώ πέρα ξεκινάει το χωριό. Θέλετε να μιλήσετε και εσείς λίγο, να σας ακούσουν. Μην λένε ότι τα λέμε. Μη σας βγάλω στην κάμερα, αυτό μη σας δείξω. Ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ έχουμε και τον κύριο μας, το είπε ότι εδώ έμενε σε αυτό το χωριό. Θέλω να σας δείξω εσάς, να σας βγάλω, τι θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλετε, για μην είστε εδώ ο κύριος που μας έχει πει όλη την ιστορία εδώ πέρα κάτοικος. Ναι, μας είπε δηλαδή όλη την ιστορία για το σπίτι και για τη μονή. Καλησπέρα, παιδιά. Unknown risk.
Σήμερα είμαστε στα Διάσελα. Είμαστε στο σπίτι του ιερέα. Περιδεχθήκαμε πάρα πολλά μηνύματα. Άπειρα συγκεκριμένα. Άπειρα μηνύματα. Σε live, σε μηνύματα, σε για παντού. Ένα σπίτι εδώ πέρα στο χωριό, το οποίο έχει παραφυσική δραστηριότητα. Μας είπατε συγκεκριμένα να μπούμε στο κανάλι των παραφυσικών και μας το φαινομένων. Και μας το είπαν και οι ίδιοι. Βασικά, τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι. Πολλά σχόλια. Αυτοί δηλαδή μας στείλαν τα μήνυμα. Μας είπατε τα μηνύματα, μας είπαν τι έχει γίνει. Είδαμε και το βίντεο των παιδιών. Και επομένως πήραμε την απόφαση να έρθουμε σήμερα γιατί εδώ πέρα. Γιατί είναι ακραία πράγματα. Αυτά που είδαμε είναι ακραία. Διάσελα, στα Διάσελα, το ξέχασα για λίγο. Εντάξει, είμαστε στα Διάσελα λοιπόν. Πήγαμε στο χωριό, ρωτήσαμε όλους τους χωρικούς. Ταξίδι, ναι, εκδρομούλα. Ωραία περάσαμε, ωραία διαδρομή, παιδιά. Όσοι δεν έχετε έρθει, να έρθετε. Πραγματικά έχω χωριό άπειρα. Και πριν το χωριό, πριν πάμε στα Διάσελα, είναι το. Θύμισε μου. Κρέστενα. Ναι, και εκεί πανέμορφο. Τέλος πάντων. Αυτά είναι λίγο, ναι. Λοιπόν, μάθαμε όλη την ιστορία, ρωτήσαμε χωρικούς. Έχουμε βίντεο που ρωτάμε τον χωρικό, τον ντόπιο. Μας τα εξήγησε όλα. Περί τίνος πρόκειται. Καταρχάς. Για εδώ πέρα, για το κύριο. Και να πούμε γιατί είμαστε ακριβώς πίσω από αυτήν εδώ την εκκλησία. Ναι. Να ξεκινήσουμε το βασικό, γιατί γίνεται εδώ η εισαγωγή μας. Ναι, ναι. Εγώ θα πω τα λίγα. Πώς λέγεται η εκκλησία. Λοιπόν, θα πω εγώ, θα συνεχίσω. Θα το πάμε λίγο έτσι. Ωραία. Λοιπόν, η εκκλησία, παιδιά, πίσω μου λέγεται Άγιος Κωνσταντίνος. Γιατί λέγεται Άγιος Κωνσταντίνος? Γιατί αυτός ο ιερέας λεγόταν Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος. Θα το πω ξεκάθαρα. Λοιπόν, το Παπακώστα τον φωνάζουν εδώ. Τον φωνάζανε μάλλον εδώ στο χωριό. Το σπίτι που λέγεται σπίτι του ιερέα δεν ήταν σπίτι. Πήγαινε να γίνει μοναστήρι. Γι' αυτό και η εκκλησία είναι εδώ. Έγινε βάση να γίνει μοναστήρι το συγκεκριμένο σπίτι και εδώ να είναι η εκκλησία του. Ναι. Συνέχισε τώρα. Λοιπόν, οπότε. Ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο ιερέας λοιπόν, που έμενε στο οίκημα στο κτίριο. Μέχρι να τελειώσει το έργο. Ναι. Λοιπόν, έκτισε αυτό το σπίτι, προς το παρόν είναι σπίτι, με την προοπτική να γίνει μονή. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς το σταμάτησε, αλλά αυτό για μονή ήταν. Ξέρουμε που σταμάτησε. Ναι, ναι. Ξέρω. Όχι, ξέρω, ναι. Ωραία. Η μονή δεν χτίστηκε. Γιατί δεν χτίστηκε, γιατί δεν έγινε η μονή? Γιατί το δασαρχείο είχε πρόβλημα με το οίκημα, με το κτίριο. Το δασαρχείο δεν επέτρεψε να συνεχιστεί το οίκημα και να γίνει μονή. Αυτά ξέρουμε περί του σπιτιού. Και, θα πούμε γιατί και τώρα θα μιλήσουμε. Πες και γιατί δεν ολοκληρώθηκε. Ναι, είπα, το δασαρχείο δεν επέτρεψε. Ναι, και αυτό, και θα σας πω γιατί δεν συνεχίστηκε το μοναστήρι, επειδή ήταν, αν το δείτε και γι' αυτό είναι και μέσα στα βάτη και σε αυτά, και την εκκλησία δεν μπορούσαν να την κρεμίσουν. Είναι ιερός ναός. Ναι. Οπότε πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, η ιστορία τώρα του παπά Παύλα ιερέα, ποια ήταν. Ήρθε εδώ πέρα, ήταν κάτοικος των Διάσελων, ήταν κάτοικος, ζούσε εδώ πέρα, έκτισε όπως είπαμε και τα λοιπά, το δασαρχείο το σταμάτησε, είχε ένα παιδί στον πύργο, η γυναίκα του να πούμε πως απεβίωσε. Δυστυχώς μετά τη γέννησή του. Ναι. Και είχε ένα παιδί λοιπόν στον πύργο, ο παπάς δεν εξαφανίστηκε. Άλλη, δηλαδή όπως έχει ακουστεί ότι εξαφανίστηκε, ο παπάς πήγε στον πύργο να μείνει με το παιδί του. Αυτά ξέρουμε, αυτά μας είπαν οι ντόπιοι. Και έχει πεθάνει τώρα. Ξέρουμε γιατί έχει πεθάνει. Ότι έχει κυδευτεί. Δεν ξέρω έχει, πού. Ναι, στον πύργο μας μάλλον, είπανε. Ναι. Ότι κυδεύτηκε στον πύργο, εκεί. Έχει πεθάνει, ναι. Οπότε αυτή είναι η ιστορία που μάθαμε από τους ντόπιους που μιλήσαμε κάτω στο χωριό, στην καφετέρια. Είχαμε καθίσει και συνομιλούσαμε. Να συμπληρώσω το σπίτι του πάλι. Το σπίτι του πάλι, παιδιά, είναι στο χωριό αυτό. Ναι. Βρήκαμε και το σπίτι του. Μας το έδειξε ο ίδιος, το έχουμε βγάλει στο βίντεο, θα το δείτε και ήδη. Απλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, γιατί μας έκανε παρατήρηση η γειτόνισσα που ήταν εκεί. Εγώ της έκανα μια προσπάθεια να μπω μέσα, να βγάλω βίντεο τα απλά, να μην βρούμε κάτι με τον ίδιο. Ναι. Αλλά ήταν κατά πολύ. Ναι. Μέχρι και η αστυνομία μας πήρε να μας κάνει φασαρίες. Και δεν το συνεχίσαμε. Ο παπάς ζούσε και μέσα στο χωριό, είχε σπίτι. Το σπίτι του. Το και... κανονικό του σπίτι, γιατί είπαμε ότι αυτό ήταν να γίνει μονή. Γι' αυτό είχε και σπίτι στο χωριό, γιατί αυτό προοριζόταν για μονή. Αυτό απλά να συμπληρώσω. Δεν είναι. Νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι πλήρως. Δεν έχουμε. Οπότε η εξαφάνιση δεν ήταν ακριβώς εξαφάνιση. Ο παπάς πήγε στον πύργο που ήταν το παιδί του. Και λίγοι τον ξέρανε. Οι πιο ηλικιωμένοι τον ξέρανε. Ίσως να θεωρείται εξαφάνιση γιατί δεν. Έδωσε στοιχεία, έφυγε βιαστικά. Ναι, έφυγε βιαστικά. Έφυγε αναλογικά, μάλλον μετά το θάνατο της γυναίκας του. Δυστυχώς. Δεν γνωρίζουμε. Ή μάλλον όταν το δασαρχείο σταμάτησε την πονή. Ίσως να έφυγε τότε και να. Και στον πύργο. Να πάει να δει το παιδί του. Ναι. Και στον πύργο, όπως το ξέρουμε, ζει το παιδί του. Ναι, ζει το γιος του, νομίζω γιος. Αλλά ας πούμε παιδί, γιατί δεν είμαστε και εκεί. Δεν μας το διευκρινίσανε. Δεν το κράτησε αυτό, δηλαδή δεν μας είπε. Δεν ξέρει ούτε αυτός βασικά. Ναι, ναι.
Μας είπε δηλαδή μάλλον γιος, ας πούμε παιδί, που αν είναι το παιδί του στον πύργο, πήγε εκεί, μετακόμισε. Αυτά ξέρουμε για την ιστορία. Τώρα πάμε να μπούμε μέσα στο κτίριο, να δούμε τι συμβαίνει. Τι έχουμε σχεδιάσει κιόλας. Α, ναι, δεν είπαμε το. Συνέχισε, πες το πιο ωραίο τι, κομμάτι. Τι έχουμε σχεδιάσει. Λοιπόν, πάμε για κάτι ακραίο σήμερα. Ναι. Θα διανυχτερέψουμε μέσω συγκεκριμένο σπίτι. Έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε φέρει μια εξάδα νερά. Αυτή είναι η κάμερα που θα στήσουμε. Αυτή είναι μια σκηνή για να μην κοιμηθούμε στο πάτωμα, είναι βρώμικα. Και να συμπληρώσω εδώ πέρα, είχαμε σαν μπαλάκες με λαμπάρικο και έχει βάλει φούλε νύχτα. Τέλος πάντων, σε παγιάσουμε λίγο. Αυτά είναι κάτι να τσιμπήσουμε. Έχουμε φάει. Ευτυχώς να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τάσο στο καφενείο. Στο καφενείο, παιδιά, όχι. Όποιος έρθει... Να περάσει πραγματικά. Όποιος έρθει εδώ πέρα να πάει στο καφενείο κάτω του χωριού. Πώς λεγότανε. Όχι το μαγαζί του. Ένα καφενείο, μια καφετέρια. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά. Από τους με δώστε χαιρετίσματα να πείτε από τους Unknown Risk. Μας κέρασε, πολύ καλός άνθρωπος. Ο Τάσος από το καφενείο, όποιος έρθει να το χαιρετήσει. Πραγματικά είναι πολύ φιλόξενο το μέρος. Και εδώ είναι η σκηνή. Εδώ μέσα την έχεις. Όχι, η σκηνή την έδειξε. Εδώ είναι το στρώμα. Ωραία, okay, αυτά έχουμε. Οπότε εν ολίγης θα διανυκτερέψουμε μέσα. Το ξέρουμε είναι ακραίο. Και ειδικά με αυτά που έχουμε δει ότι συμβαίνουν εκεί μέσα. Είναι φούλα ακραίο και αυτό που κάνουμε. Πάλι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, το μόνο που με αγχώνει, παιδιά, το... είναι αυτά. Τα πιο τρομακτικά, δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούνε. Θα πάμε να κανέβουμε πάνω. Ναι. Που δεν έχει ζώα, να είμαστε πιο ασφαλεί. Τα σκυλιά, η φάση, το κρύο, όλο αυτό είναι το μόνο τρομακτικό αυτή τη στιγμή που με τρομάζει εμένα, πραγματικά. Πασέλο, με αυτά που έχουμε δει μέσα, τι εννοεί. Ναι, εντάξει. Αλλά που πήγαμε το μεσημέρι, πάντα θα προσπαθούμε να τσεκάρουμε του χώρου για κινδύνου, ναι, γιατί δεν υπάρχει μέσα. Το έχουμε ανεβάσει ήδη αυτό το πλάνο, οπότε είμαστε εδώ. Ναι. Και να συμπληρώσουμε τι έχουμε μαζί μα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε 4 φακούς. 3 φακούς. Α, όχι, 4. Είναι και 3. Ναι. 4 φακοί, EMF, Spirit, Spirit Box, θερμόμετρο, άμα χρειαστεί. Ναι. Τα δύο κουκιτόκι, το λαγιασμό, παιδιά. Θα πιούμε μαζί, μην λέτε πάλι ότι επειδή δεν σα δείχνουμε ναι, τα βιντεάκια μας. Ναι, πάντα έχουμε μαζί μας. Τώρα το έχουμε και θα πιούμε και στο τέλος και βγάλαμε και προσπαθήσαμε να βγάλουμε και βίντεο με τον άνθρωπο. Γιατί και καλά σας έμπισε κάποιο έχουμε, βίντεο. Ότι... ο άνθρωπος φαίνεται. Ναι, ναι, αυτό, ναι, γι' αυτό. Ναι, ναι. Επειδή σε κάθε βίντεο, ξέρεις, λέμε ότι μας είπαν. Όσοι δεν πιστεύουν, προσπαθήσαμε σήμερα να τον βγάλουμε, να το δείτε και εσείς ότι δεν λέμε και καλά τι. Μα το είπε ο άνθρωπο, του σήμερα προσπαθήσαμε και δέχτηκε ο ίδιο να μπει μπροστά στην κάμερα να το δείξουμε. Θα το δείξουμε στο βίντεο. Τι άλλο έχουμε μαζί μα, τα walkie-talkie, powerbank, φορτιστέ. Νομίζω είμαστε καλυμμένοι, ό,τι θυμηθούμε και εσύ. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πάμε πρώτα στο αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουμε δει στα βίντεο είμαι λίγο τρομαγμένο. Αλλά θα σου πω, με τρομάζει περισσότερο αυτό το πράγμα εδώ μέσα στην πουθενά, παιδιά, και σε ένα σκοτάδι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάμε να προχωρήσουμε ότι είναι, ότι είναι τώρα. Θα πούμε τώρα, αγγίζει μόνο να μα δούμε μπροστά στην κάμερα. Ναι, καλύτερα τώρα. Οκ, πάρ' το και ξαναβάλω το πρώτο. Πού είναι. Είναι το παιδιά να μπουκαλάκι και δεν ξέρω. Αυτό εδώ στο σνάκι. Ναι, ξεκινά. Προσεχώ να πιω εγώ, να πιω και ο Παναγιώτης. Παιδιά να δείτε ότι. Και το, αυτό που δεν μα αρχίσει κιόλα, το πιο περίεργο παιδιά από όλα στην αρχή μέχρι να πει εσύ είναι ότι μόνο το που φτάσαμε εδώ, του λέω αυτή η εκκλησία δεν παίζει να είναι τυχαία. Σε φάση ότι εδώ 5-10 μέτρα είναι το σπίτι του ιερέα που λέμε. Ότι σίγουρα κάτι εμπλέκεται. Το είπαμε. Η εκκλησία, παιδιά, είναι ακριβώς δίπλα αυτό στο είναι, οίκημα. Τη δείχνω και στο μεσημέρι. Στα 10 μέτρα. Δηλαδή, με το που φαίνεται στο μεσημέρι. Με το που ξεκινήσαμε, τη σούπα. Πόσο τυχαίο, ναι. Δεν γίνεται να είναι τυχαίο αυτό. Ότι είναι η εκκλησία, παιδιά, είναι στα 10 μέτρα από το κτίριο. Λοιπόν, ξαναπάμε μέσα και πάμε να ξεκινήσουμε με μακραγωρούμε. Ωραία. Λοιπόν. Την κάμερα την έχει φέρει την άλλη. Ναι, δεν σου είπα να τη στήσουμε. Ναι, ενώ στην τσάντα σου είναι. Είναι πάει στο τσαντάκι, ρε. Α. Έχουμε πάει πάνω. Λοιπόν, yeah. Ξεκινήσαμε. Παιδιά, για να το βρείτε αυτό το σπίτι, θέλει λίγο δουλίτσα. Εσύ. Όπως πάτε για διάσελα, λίγο όχι. Πριν φτάσετε. Ενώ για να μπουν μέσα, για να το βρουν. Είναι μέσα καλά και αυτό, κοίτα εδώ. Θα το δεις μετά από μακριά, δεν είναι τίποτα. Είναι ένας χωματόδρομος λίγο πριν τα διάσελα. Λίγο πριν φτάσει στα διάσελα, ένας χωματόδρομος θα πάρετε προς τα δεξιά, προς τα πάνω. Και θα το βρείτε μετά. Είναι αυτό. Να πούμε και όλα στο προηγούμενο βίντεο που ακουγόμασταν με... Πολύ περίεργο. Λες και ναι. Εδώ. Α, ναι, είδα, φανταστείτε. Λοιπόν. Ωραία, θες να πατήσουμε όλα τα πράγματα εδώ και να αρχίσουμε έρευνα. Ναι. Και όταν είναι να στρώσουμε σκηνές και μαλακίες, θα παίρνουμε. Ναι, για να τα δείξουμε που τα έχουμε. Λοιπόν.
Λοιπόν, έλα να δείξουμε τις μπαταρίες μια πριν ξεκινήσουμε πάλι ότι είναι όλες κανονικά φορτισμένες. Αυτό δεν φαίνεται και απλά είναι πλήρης. Δεν το φόρτιζε ναι. Αυτές όλο το βράδυ. Δηλαδή, κοίτα, κλείσω μια να δεις η φωνότητα που μπορεί να έχει. Δεν φωτάει. Okay. Εμένα τέσσερις, απλά ο ένας δεν φωτάει τόσο καλά. Θέλω να πιστεύω κιόλας. Και ο άλλος είναι εδώ, αν δείξουμε μια και το άλλο, να το δείξουμε κι αυτό. Φαίνεται πάνω αυτός, άμα δεν φωτάει κι αυτός το λαμπάκι του. Να το. Τρία. Στο τρία. Πάμε. Τις κάμερες θα τις δείξω μετά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαστε στο υπόγειο αυτή τη στιγμή. Εδώ έχουμε τα πράγματα, μετά θα τα ανεβάσουμε για να στήσουμε. Πάμε στο υπόγειο πρώτα. Ωραία. Το μπλε φωτάει απλά, θα βάλει το χαμηλό. Το μπλε φωτάει. Οκ, εντάξει, εσύ ξέρεις. Λοιπόν, αυτό είναι το υπόγειο. Εδώ λογικά μπορεί να το είχε σχέδιο για τα ζώα. Ξέρω εγώ. Ναι, το οτιδήποτε. Ξέρεις, δεν το είχε τώρα. Πρώτος όπως είναι, οπα, εδώ θα γινόταν μονή. Δηλαδή θα γινόταν μοναστήρι. Εδώ βλέπουμε πράγματα που έχουν μείνει. Εντάξει, είναι 40 χρόνια που έχει. Δεν είναι και εδώ πυρετό. Που έχει ερυπωθεί. Περίπου 30-40 χρόνια. Ναι. Βέβαια, πολλά από είναι ότι άμα έρθει κάποιος με το αμάξι ή το οτιδήποτε θα ακουστεί εκτός άμα σταματήσει και άμα έρθει. Ωραία, και άμα περπατήσει εδώ πέρα θα ακουστεί ότι περπατάει απ' έξω. Το πιο. Αν τα κλαδιά δει, δηλαδή δεν γίνεται να πατήσει. Να μην ακουστεί, δηλαδή εκτός άμα έκανας master commando. Προσοχή πάντα σε αυτά τα μέρη, παιδιά, πραγματικά. Το σπίτι δεν είναι και σε καλή κατάσταση, είναι και ψιλοερείπιο, τελείως. Είναι εγώ, είναι καλή. Είναι ζεστά μέσα, είναι πιο ζεστά. Ναι, αλλά έχει δυσοσμία. Ναι, δυστυχώς. Πολύ δυσοσμία. Εδώ μάλλον είναι η δουλειά που είδαμε στο βίντεο να πέφτει. Όχι μάλλον, αυτή είναι σίγουρα. Ναι, αυτή είναι σίγουρα. Εδώ ένα μολυτήριο με ακουστή θόρυβος. Ναι, έχει ζεστούλα εδώ μέσα. Αυτή είναι σίγουρη η δουλάπα. 100%. Εδώ λογικά είναι το σαλόνι του κτίριου. Γι' αυτό και γι' αυτό είχε και 4 δωμάτια, γιατί θα γινόταν μονοσύρι και σε κάθε δωμάτιο θα υπήρχαν τα δωμάτια που θα μένανε μόνο. Εδώ είναι. Εδώ είναι το κουκλάκι, να το αυτό εδώ πέρα. Εδώ είναι που είχαν κάνει τα παιδιά με τα λάτια, νομίζω. Ναι, κάτι συνεδρία. Το σπίτι είναι ρίπιο, εντάξει. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μπορεί να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το μεσημέρι, δεν άνοιγε. Είναι το παράθυρο απ' έξω. Αλλά βρήκαμε έχει να ανοίξει το παράθυρο από πίσω, οπότε. Βρήκαμε το κλειδί, αλλά δεν ανοίγει η πόρτα, είναι μαγκωμένη. Αλλά δεν έχει τίποτα, κοιτάξτε. Εντάξει, ναι. Ένα και αυτό το μάτι απλό είναι. Εδώ είναι το επόμενο δωμάτιο. Ρούχα εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω ποιανού είναι από τον ίδιο, από. Γενικά του κυρίου Κώστα θα είναι, του Παπα Κώστα. Ναι. Όπως μας τον είπαν στο χωριό. Ο Παπα Κώστας. Ερείπιο είναι. Ερείπιο τελείως. Δεν θα κάνουμε γύρω πάντα. Πόση μην έχει κανένα ποντίκι. Νυχτερίδα. Να ξέρεις, την είδες έτσι νυχτερίδα, ναι. Okay. Εδώ έχει, ξέρετε, οδοντότρομες, μικροσκοτόστρα. Έχει διάφορα ξηρά χώρια. Ναι. Και εδώ έχει ένα έτσι. Το δωμάτιο είναι εξαιρετική, πώς βρέθηκε η ξηραφάκι. Ναι, παιδιά, τα έχουν γυρίσει όλα, λογικά ψάνανε λίρες, οτιδήποτε θα ψάνανε. Τέλος πάντων, πάμε και σε άλλο δωμάτιο. Εδώ έχει και ένα άξιο, σκέψου. Πάμε στον υπόλοιπο χώρο. Εδώ και εκεί το διαφωνεί κάνει. Που το είδαμε και εδώ. Τι έπαθες. Εδώ, πάμε και εδώ. Εδώ ήρθαμε, έχουμε λίγο απ' έξω να βγούμε και σε άλλο τα δωμάτια που πηγαίνεις πάλι σε εδώ απ' έξω.
Σε εκείνο ήταν ανοιχτό για να πάμε. Ποιο? Αυτό. Δεν μπήκαμε, το κοίταξε απλά μόνο. Α, πάμε να δούμε, ναι. Εδώ και... Α, και έβγαινες από εδώ κιόλας. Δηλαδή... Εδώ και αν έχουν ψάξει τα πάντα. Κοιτάξτε. Πεταμένα πράγματα κάτω, ρούχα. Το στιέρα είχε εδώ πέρα. Εδώ είχε εκκλησιαστικά. Για να δούμε. Καμένη φωτογραφία. Για να τη δω αυτή, θα τη δω. Δείχτε μου λίγο. Και στην κάμερα κιόλας. Εδώ από ό,τι λένε ήταν το πρόσωπο του. Οπότε είδαμε στο βίντεο, ναι. Μην το φωτάς όσο να φαίνεται. Εκεί. Και μια από πίσω να τη δούμε. Οκ. Okay. Πολύ περίεργο αυτό. Πολύ ακραίο βασικά κιόλας. Οκ. Θα δείξει στην πορεία. Για το EMF δεν έχουμε ανοίξει. Α, το έχω στη τσάντα. Για να βγάλω το. Πάμε να ανοίξουμε το EMF. Εδώ. Τώρα να έχουμε και ανοιχτό EMF, δείξε. Δείξε πάλι ξανά πότε χτυπάει. Πλησιάσε το με το... την κάμερα. Να το ανέβει. Να φωτίζει λίγο. Ας να κάτω να χτυπήσει λίγο. Πλησιάζει το πιο κάτω να χτυπήσει. Να το. Δουλεύουμε. Να τα βλέπει. Κάτι πλησιάζει. Πάμε και στον υπόλοιπο χώρο, έτσι. Ναι, από το αυτό έχουμε και ανοιχτό EMF. Ναι, να το ξεκινήσουμε, φαίνεται. Εννοείται. Ανοιχτό EMF. Επάνω ενδεχόμενο. Πάμε και την τεράτσα μετά, ναι. Να δείξουμε τι μόνοι μας είμαστε και είμαστε και μόνοι. Κοιτάξτε και την πασέλ, πασέλ εντάξει, μισή πασέλ, μαζεύει εντάξει. Εντάξει. Oh, εδώ που βρούμε κοπά είναι, μύριζε πριν μπούμε. Παιδιά, εδώ κάτσα να βάλουμε ατύχη. Παιδιά, εδώ πραγματικά δυσοσμία. Ναι, δυσοσμία πραγματικά, παιδιά. Παιδιά, μυρίζει, όχι κατουλή, αλλά δεν ξέρω τι μυρίζει. Πραγματικά δυσοσμία. Πω, πω, παιδιά, δεν ξέρω. Μυρίζει ανυπόφορα, πραγματικά. Πάμε να πούμε μια γρήγορη και βγαίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Για πραγματικά που μπορώ να κοπάει εδώ μέσα, δεν αντέχω. Δηλαδή δεν νομίζω να κάτσω για πολύ. Πού. Τι έχει εδώ μέσα, τι έχω αφήσει. Πάμε, γιατί πάμε. Πάμε, βρούμε κόρη. Παιδιά, μυρίζει πραγματικά ανυπόφορα εδώ μέσα. Όπω. Απορώ που πήγε εδώ μέσα πώς αντέχει. Μύριζε μέχρι να πέφτει. Και ακόμα μυρίζει. Παιδιά, προσοχή εδώ, κοιτάξτε. Πέτρες κάτω. Α, την πέρασμα εδώ. Από κάτω πέρα, ρε. Τι δεν σε βοηθάει. Όχι, μόνο εντάξει. Και τώρα να ξεχάσουμε τον κύκλο, δηλαδή. Και δεν βλέπω και πολύ καιρό τον μπαλκόνι να ξέρεις εδώ. Εδώ είναι που είναι η κλειστή πόρτα, παιδιά. Εδώ αυτό σηκώνει, να το σηκώσουμε. Να το βάλουμε άκρη. Είναι βάρη. Αυτό είναι ελαφρύ. Κόλλησε το στον τοίχο, να μην το έχουμε. Εκεί ωραίος, να περνάμε το παιδί τώρα εδώ. Αν ξαναβούμε θα μας ξαναχλήσει. Κοιτάξτε λίγο για τον μέσα χώρο, παιδιά. Αυτή είναι η πόρτα που είναι κλειστή και δεν γυρνείς. Είναι κλειδωμένη η πόρτα που δείξαμε πριν. Οκ, okay. Θα προσπαθούμε να μας καφαλώσουμε μετά, πάμε, πάμε. Να μπούμε στο σχόλος, έτσι να κάνουμε. Α, αυτά είναι τα δύσκολα, δεν μπορώ. Θα φάω κανένα κλαδί στο κεφάλι. Από το σύνο... Πάνω κάτω αυτός είναι ο χώρος, πάμε και λίγο στην ταράτσα. Ναι, ναι, πάμε και στην ταράτσα. Δείξαμε όλα τα δωμάτια, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε στην ταράτσα. Όσο μη φάω κανένα, γιατί στην άλλη εδώ που προσπαθεί να με σκοτώσει. Πέρα, πέρα, φύγει, φύγει. Ναι, ναι, από εδώ πήγαμε. Οπότε πάμε και εμείς στην ταράτσα. Ναι, ναι, και μετά να βάλουμε ένα spirit. Ωραία. Στην ταράτσα, το βάλουμε spirit box. Έχει κολλήσει. Τι να το δείξω αυτό. Αλλά δεν φωτίζει, το βλέπεις. Ναι, ναι, να το δείξω μία. Κάτι αλλάζει. Όχι, το έχω αλλάξει σε θερμοκρασία, ρε.
Το άλλαξα εγώ σε θερμοκρασία. Τι θερμοκρασία είχε κιόλας? 15 βαθμούς. Δεν είχε κολλήσει το θερμοκρασία. Εντάξει, πάμε. Οπότε μπορούμε να βλέπουμε τη θερμοκρασία με αυτό. Ωραία, δεν το έχουμε το θερμοκρασία. Εντάξει, δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε, πλάκα. Το μάθαμε τώρα. Ωραία, καλό αυτό. Οπότε να μην έχω το εγώ θερμόμετρο, το έχουμε μαζί μας, αλλά μην το ανοίγουμε. Το έχουμε μαζί, κατά... Γιατί δεν μπορώ να τα κρατάμε όλα. Το... Κρατάω την κάμερα, το... κρατάω το φακό. Οπότε έχουμε και EMF και θερμόμετρο. Παιδιά, και η θέα από εδώ είναι πραγματικά. Η θερμοκρασία. Τώρα θα κοιτάξουμε τη συνέχεια και στη θερμοκρασία. Εντάξει, εδώ παιδιά, πραγματικά η θέα το απόγευμα είναι πραγματικά φοβερή. Η θέα καταρχάς από εδώ πέρα, ο ιερέας είχε φανταστική θέα. Και το χωριό έβλεπε και θέα πέρα στα βουνά. Α, και εδώ είναι το ράτσο που κουνήθηκε. Οκ, όταν θα ξέρουμε. Βλέπεις τίποτα? Όχι. Ένα φαγωμένο... Το είδαμε και το απόγευμα, δεν έχει κάτι. Εδώ μην βλέπεις κάτι άλλο. Ένα φαγωμένο στρώμα. Πάμε και λίγο εδώ. Οκ, πάμε. Προσοχή, που πατάς, βλέπεις. Τα μάτια μας. Εντάξει, μην θα πω ήρεμα τα πράγματα, έτσι. Ναι, αν δεν είχαμε δει όλα αυτά τα βιντεάκια, είμαστε ήρεμα μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε επιφυλακή, αλλά προς το παρόν ήρεμα. Ψηλό ήρεμη κατάσταση, δηλαδή. Παρόν, ναι. Α, τι ώρα είναι, Νικόλας, δείξε και την ώρα. Το 10.30. Η ώρα, παιδιά, είχαμε... Πέρα ότι έχουμε ξεκινήσει το πρωί. Φαίνεται. Ναι. Το κοκκίνο ρευστά, ξεκινήσαμε το 10 η ώρα. Έχουμε ξεκινήσει. Τι είναι? Αυτά κλαδάκια άκουσα, δεν το είναι, πουλί ή κάτι. Έχει τόσα ζώα τώρα, θα μην... Όχι, γι' αυτό σου λέω, πουλί. Τι το βλέπεις, το σπατήρι. Ναι. Δεν ξέρω, για κανένα zoom. Κάποιο πουλί θα είναι. Α, όχι, είναι εκεί το... Κάμερα. Ναι, που είναι στο... Μη φωτάμε και πολύ, γιατί φαίνεται. Θα είμαστε στο χωριό τώρα, ρε. Μη φωτίζουμε το 60, έτσι. Να είμαστε στο χωριό. Εντάξει, μωρέ, τώρα τι να κάνω. Τέλος πάντων. Φοβήθηκε η κυρίουλα αυτή που τη ζήτησα, αλλά... Πρέπει να έχουμε μπελάδες. Εντάξει, δεν πρέπει να έχουμε μπελάδες, αλλά τώρα... Ποτέ δεν ξέρω. Και να έρθει κάποιος, ας έρθει. Πάμε να κάτσουμε μέσα, μα. Πάμε για να συνεχίσουμε κάτω τώρα. Θα βάλουμε ένα spirit box κάτω άμα είναι. Ναι, να πάμε στο κάτω χώρο. Και θα πάμε και εκεί που βρωμάει έστω απ' έξω. Ρε φίλε, εκεί πέρα τώρα δεν θα κάνεις. Δεν θα μπούμε. Παιδιά, πραγματικά εκεί πέρα η... είχε κουνηθεί μια μπασκέτα. Εντάξει, οκ, πάμε. Παιδιά, εκεί η μπόχα είναι ανυπόφορη. Δεν ξέρετε πως ζέχνει. Όχι, κάτουρο. Δεν έχουμε κάνει. EMF, όλο εδώ. Spirit. Complaints. Ναι, πάμε. Βρούμε έναν υπόφορη. Εδώ πάλι δεν έχει κάτι, λέω. Θέλει προσοχή. Σκάρες χωρίς σκάγγελα, ωραίο και αυτό. Πάμε από εδώ, γιατί πας. Γιατί πας αν είσαι. Τι είναι. Α, είχε και εδώ το ίδιο. Νόμιζα να πάμε δίπλα. Πω, με τον μπέλα πάλι μιλάς να μυρίζει. Μου φάνηκε ότι μυρίζει φουλ. Και γιατί να μην μυρίζει, ποντίκια, νυχταρίδες, οτιδήποτε. 6 βαθμούς είναι το πας. Εντάξει, παλεύεται, ρε φίλε. Ένα βαθμό διαφορά, ε. Εντάξει, ναι. Δεν νοιάζεσαι τόσο κρύο, δηλαδή. Θα βάλουμε ένα σπίτι εδώ. Ναι, ένα σπίτι. Α, και θα χωριστούμε κιόλας. Θα πάμε να μείνουμε ένας πάνω κάτω. Τι να χωριστώ εδώ πέρα. Είμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή το κάνουμε, φίλε. Πάμε, ναι, να χωριστούμε. Ό,τι θέλεις. Άρα μια κουτσουλιά. Τώρα το δω, ας χωριστούμε. Δεν ρωτάει τι. Κάτσε μία, κάνε μία απόλυτη ησυχία. Θα να δω αν ακούγεται κάτι. Εδώ μέσα νομίζω δεν ακούγεται τίποτα. Όχι, απόλυτη ησυχία. Για κάνε μία ησυχία. Άνοιξες Facebook. Ναι, το άκουσα, ναι. Να σου λίγο, ωραία. Υπάρχει κάποια οντότητα εδώ πέρα που θέλει να επικοινωνήσει? Κάποια θετική, αρνητική οντότητα? Ορίστε. Δεν είμαι σίγουρος τι είναι. Πώς σε λέει, υπάρχει κάποια οντότητα?
Για νυχτερίδα. Όποιος το είδα αυτό, είναι νυχτερίδα το είδα εγώ. Συνέβη κάτι κακό στον ιερέα που έμενε εδώ πέρα. Υπάρχει κάποιο αρνητικό στίγμα στην όλη υπόθεση. Θέλει κάποιον τότε να επικοινωνήσει, να μας πει αν συνέβη, τι συνέβη εδώ πέρα. Ναι. Μπορεί και ναι. Ρώτα, υπάρχει κάποιος ιερέας, κάτι. Τι υπάρχει εδώ. Τι υπάρχει. Θα του βγάζεις κάτι μια ερώτηση. Εσύ. Πού είσαι. Τι, να το ρωτήσω, τι έχει γίνει εδώ. Τι έχει γίνει εδώ. Τι έχει γίνει εδώ, θέλεις να επικοινωνήσεις. Ή να κάνει ένα χτύπο, να χτυπήσει το EMF, κάτι. Αν υπάρχει κάτι, να χτυπήσει το EMF. Ρωτή. Να κάνει ένα θόρυβο. Να ελευθερώσω και τώρα. Στο χέρι μου κρατάω ένα EMF. Αυτό το μηχάνημα, αν περάσει από μπροστά, θα μπορεί να εντοπίσει την παρουσία σου. Σου έχω κλείσει κανόνα το φακό, να φέρεις μόνο από το μέσα. Παίρνω μπροστά από το μηχάνημα για να δηλώσεις την παρουσία σου. Αλλά το μηχάνημα που κρατάω στο αριστερό μου χέρι. Κάνε ένα χτύπο. Κάνε ένα χτύπο για να καταλάβουμε ότι υπάρχεις εδώ, ότι υπάρχει κάτι εδώ πέρα. Είπε να μπροστά από το μηχάνημα. Θα καταγράψει την παρουσία σου. Πολύ ησυχία. Μια πολύ ησυχία πρώτη φορά νομίζω τόση ησυχία. Φίλε... Του παραμικρού δεν σου κάνω πλάκα. Πραγματικά δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται τίποτα. 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 Ούτε απ' έξω από το δάσος. Αυτό είναι το περίεργο. Ναι. Είναι νεκρική σιγή που λέμε. Δηλαδή στο σπίτι μου έχω περισσότερη φασαρία. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε να δούμε. Έχουν πορεία. Πώς σε λένε. Δώσ' μου ένα όνομα. Υπάρχει κάτι. Υπάρχει κάποιος Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος. Σε αυτόν τον χώρο λέω να στήσουμε... πες το, να στήσουμε τη... Ναι, αυτό δεν είναι η απάντησή σου. Θα μπορούσε, ναι. Να στήσουμε εδώ τη... Δεν συνέβη εδώ πέρα. Υπάρχει κάτι αρνητικό σε όλο αυτό που έγινε. Έγινε. Ναι, ήσουν να πήγαινε. Τι συνέβη. Κάτσε να σου πάρουμε κάποια απάντηση. Λοιπόν. Ακούμε. Θέλεις να μας πεις τι συνέβη. Αν συνέβη κάτι αρνητικό ή γενικά. Τι συνέβη, γιατί έφυγες από εδώ πέρα. Σε τρόμαξε κάτι και έφυγε. Ναι, υπήρχε κάποιος αρνητικός λόγος, ίσως παραφυσικός. Αυτό τι είναι. Είναι USB-C. Πρέπει να είναι καινούργιο. Το παιδί αναλογικά θα το ξεχάσω, δεν ξέρω. Μπορεί να τσέπεις από μια τσέπη. Το οτιδήποτε. Πραγματικά πολύ ησυχία. Πολύ ησυχία. Είναι η πρώτη έρευνα που υπάρχει. Τελείως ησυχία. Είναι τόσο ησυχία που σχεδόν ανησυχώ που είναι τόσο ησυχία.
Είναι ανησυχητική η ησυχία, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς. Κρύο, κάνει κρύο. Πριν είπες ναι ότι συνέβη κάτι αρνητικό. Δεν πάμε και εδώ. Τι συνέβη. Πάμε και εδώ. Μας απάντησες ότι συνέβη κάτι αρνητικό. Θέλεις να μας πεις. Ή απλά κάνε ένα χτύπο να μας επιβεβαιώσεις ότι υπάρχεις εδώ. Ένα χτύπο, κούνα κάτι. Μεγάλη ησυχία. Έναν θόρυβο. Ή παίρνω μπροστά από το μηχάνημα που κρατάω, στο αριστερό μου χέρι. Βάτε, πάτε. Είναι στο που καθίσαμε λίγο στο μπαλκόνι, ακούγονται βατράκια. Ακούγονται λίγο έξω κάτι, ακούμε και κάτι. Ακούγες. Πάμε να συνεχίσουμε και λίγο στους εξωχώρους. Πάμε, ναι, λίγο, ξέρεις, πάμε εκεί που βρωμάει, επειδή και εκεί δεν θα μπούμε μέσα. Μας ανοίξεις, έλεσαι, πάμε, πάμε. Απλά και εκεί είχε γίνει παραφυσική δραστηριότητα. Πάμε, πάμε, πάμε. Με ζορίζεις λίγο, αλλά πάμε. Θα κάτσουμε απ' έξω, δεν θα εντάξει, πάμε. Τι να κάνουμε, γιατί και αλλιώς. Δεν μπορούμε και αλλιώς. Τώρα μπορεί να χτυπήσει το EMF το κοντά στο παρκό. Ελπίζω να μην χτυπήσει. Έγινε. Έγινε. Νομίζω. Αλλά δεν είπαμε κάτι, άλλο. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω, πάμε να δούμε. Τι ήταν αυτό. Πού είστε ρε. Ή αφήστε με, αφήστε με πρέπει. Θα δούμε στο μοντέλο. Τι αντίθετε, θα είναι ακριβά, σαν να τι κάνεις. Υπάρχει κάτι σε αυτό εδώ το χώρο. Πόπο μάνακα, μυρίζει ακόμα δεν ήρθα. Το EMF ψηλε ζωντάνεψε εδώ πέρα. Είπες επίσης το έχεις φακό. Τι? Σου λέω το EMF ψηλε ζωντάνεψε εδώ. Κάτσε να κάτσουμε λίγο. Υπάρχει κάτι σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το χώρο. Κάνε ένα χτύπο. Να μπω λίγο από εκεί να βγάζω. Είδα σε μια ομιλία. Εδώ πέρα. Πάω, πω, πω, μου έχω πάει. Δεν μπορώ. Πραγματικά. Βρωμάει απίστευτα. Μυρίζει με το που πλησιάζει καλά καλά πριν μπει εδώ. Κάνε ένα χτύπο. Είναι επιτυχώς. Κάνε ένα χτύπο. Δείξε μας την παρουσία σου. Ή αλλιώς δεν υπάρχεις. Δεν είσαι εδώ. Δεν σε πιστεύω ότι υπάρχει εδώ. Το λεγόμενο προβόκι. Αυτό είναι τέλος πάντων. Για όσους δεν ξέρουν. Δεν υπάρχει κανένα εδώ. Μπες. Δεν είσαι εδώ. Παίρνω μπροστά από το από εδώ πέρα. Το μηχάνημα που κρατώ. Δείξε λίγα το μηχάνημα. Πέρα μπροστά από το μηχάνημα. Ή κάνε ένα χτύπο. Αλλιώς δεν υπάρχεις. Είσαι ένα τίποτα. Είσαι ένα τίποτα, δεν υπάρχεις. Εδώ ο Παναγιώτης προκαλεί πολύ. Ελπίζω να μην μας είσαι κακό. Φίλε ήταν απ' έξω. Θα μπω μέσα... Για να σταματήσω λίγο το βίντεο γιατί λογικά πέρα για μάξι. Και πέρα και για μάξι κιόλας. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείνουμε, έτσι. Ναι. Επίσης να πούμε ότι όσο σταματήσαμε το βίντεο δεν συνέβη κάτι. Να σου πω, ξέρεις, θα κάνουμε. Τι? Θα κλείσουμε τελείως φακούς και θα μιλάς μόνο. Ωραία, θα αφήσουμε το συνέβη. Ναι. Κατήσω όσους φακούς εδώ. Μόνο τις κάμερες θα μείνουν και σε κάτι. Ναι, γιατί δεν μπορώ να το κλείσω. Βασικά μπορώ να κλείσω, αλλά θα σταματήσω πάλι το βίντεο, οπότε... Όχι, 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 δεν άξιζε. Κάνε ερωτήσεις. Οπότε να φανταστώ πως δεν υπάρχει κάτι εδώ. Αφού δεν κάνεις κάποιο χτύπο. Δεν περνάς μπροστά από το μηχάνημα. Κρατάω.
Μπούμε μέσα για 10 δευτερόλεπτα, θα κάνω ένα αναβλέπι, εντάξει. Θα σου βάλω το κεφακό. Εδώ θα σε βάζω. Υπάρχει κάτι εδώ. Ή μάλλον δεν υπάρχει κάτι εδώ, έτσι. Μόνο και μόνο που έχεις μπει εδώ μέσα και βασικά εγώ και το αναπλέω και από έξω. Φύγε. Πραγματικά τα γυαλιά είναι ανυπόφορη. Με έχει πιάσει το κεφάλι με την πόχα. Με έχει πιάσει το κεφάλι με την πόχα, δεν σου κάνω πλάκα. Πάμε να φύγουμε, ρε φίλε, κάθε μόνο. Πρέπει να βρωμάει απίστευτο. Το ξέρω το πράγμα, δεν μπορώ. Πάμε στο κύριο μου. Μπορεί, δεν το ξέρω το πράγμα. Δεν υπόφερε αυτή η μπόχα. Κάναμε όσο μπορούσαμε, προσπαθήσαμε. Μέχρι και απ' έξω να πλησιάσει, βρωμοκοπάει πάλι. Αφήσαμε. Τι είπε. Συγκεκριμένο. Κάτσε φωνή να άκουσε. Αυτό έκανε στο σύρμα. Το άκουσε εσύ. Ναι. Σίγουρα. Το κλαδί, να το κλαδί το έκανε πάνω στο σύρμα, το σύρες. Δεν άκουσα κάτι άλλο. Εσύ δεν άκουσες κάτι. Το κλαδί που εσύ πάνω στο τέτοιο άκουσα. Αν άκουσε εγώ αυτό άκουσα προσωπικά. Okay. Ναι, θα το ξανακάνουμε αναπαράσταση στον ήχο. Ναι, ξανακούμπα εδώ πέρα και σύρθω το τέλειο. Κάντε σύρμα. Εγώ δεν ξέρω πώς το έκανα. Ούτε εγώ ξέρω πώς το κατάφερες. Ήρθες να ήταν αυτό, δε. Να το. Ναι, αυτό ήταν. Αυτό έκανε. Εκτός αν άκουσα κάτι άλλο και δεν το άκουσα εδώ. Μπορεί να άκουσα και κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι αυτό. Εντάξει. Αμπό πολύ. Να πω ότι εδώ θα κάνουμε πιο σημεία. Εδώ θα κάνουμε τη βάση, θα στήσουμε την σταθερή. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο πώς θα το κάνουμε. Τη σταθερή κάμερα. Θα βάλουμε μια σταθερή κάμερα και θα το κάνουμε fast forward, δηλαδή θα το προχωρήσουμε γιατί δεν μπορούμε να βάζουμε 6 ώρες βίντεο που απλά καθόμαστε στη σκηνή. Θα βγαίνουμε και έξω από τη σκηνή, δεν θα. Αλλά δεν καταλαβαίνετε. Και αυτό, ουσιαστικά αυτό θα το προχωρήσουμε. Αυτό θα να πολύ... φέρουμε το διαδικασμό εδώ και εννοείται ότι ό,τι συμβεί θα το πούμε στην κάμερα. Ό,τι και να συμβεί θα το πούμε στην κάμερα. Θα το δούμε. Αυτό είναι το πιο βασανιστικό πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάμε 6 ώρες ασταμάτητα. Αν έγινε κάτι. Αλλά καλά, έτσι κι αλλιώς. Θα το ακούσουμε, ρε, άμα γίνει κάτι. Και θα το ακούσουμε και. Αυτό, δηλαδή θα ακουστεί ό,τι και να γίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω. Αυτό. Δηλαδή, βασικά, άμα συνεχίσει η κατάσταση έτσι, θα μας πάρει ένας λόγο με τη μία. Πραγματικά, παιδιά, έχει τόση ησυχία. Ηρεμία μας είχε. Δηλαδή, θέλω να σου πω κάτι. Νιώθω ότι είχαμε σε εκκλησία για κάποιο λόγο. Μπορούσε, πραγματικά. Τέτοια ηρεμία. Αλλά... Ελπίζω να κρατάει, φίλε. Μέσα βρωμιά θα κάτσεις, θα μου κάτσεις. Να ησυχία σας. Θα το είχα προσέξει αυτό. Τι έκθεσες, μια ραγνούλα. Έχει τέτοια, αργείτε εδώ τι έχει. Όλο σαμπρούλες τέτοιες. Τι είναι αυτό. Οχ. Να. Αγροτικός εξοπλισμός. Μπράβο. Είδες, ήταν... Μπορεί να ήταν έτσι. Να ήταν έτσι ή να ήταν αλλιώς. Όχι, μπορεί να ήταν. Εντάξει. Τι να κάνουμε, φέρουμε τα πράγματα από κάτω, να βάλουμε μια EMF στο υπόγειο. Τι άλλο μπορούμε, ένα χωριστούμε μία. Ένα χωριστούμε, πριν τη λήξουμε έτσι. Ναι, να κάθομαι εγώ εδώ πέρα, εσύ κάτσε στα δωμάτια σου, αυτά εδώ τα δύο. Πάμε να κάτσε απ' έξω εκεί που βρωμάει απ' έξω. Θα κάτσε εκεί. Ρε φίλε, και οι παραφυσικές δραστηριότητες από ό,τι είδαμε τουλάχιστον έχουν γίνει εδώ και εκεί που βρωμάει πετάχθηκε μια παραφυσική. Ναι, πάμε. Δεν θα κάτσω μέσα. Ξέρεις, απλά να ξέρεις, εγώ δεν έχω χέρια τώρα για να μιλάω στο σπίτι. Όχι, ακουγόμαστε, δεν πλωθόμαστε. Ό,τι και να πεις, βάλε μια φωνή. Εγώ σου λέω, εγώ σου λέω να αντέξει η βέβαια μας. Ναι, ναι. Θες να πάω εγώ εκεί που θα είμαι απ' έξω, να μην πω που θα έχω την κάμερα. Κάτσε, η καρδιά είχε πέσει του λάμπα και είχε... Οκ, εντάξει. Όχι, να σου πω, εσύ με τι θα τραβάς. Το κινητό. Εντάξει. Άμα γίνει κάτι, θα σου... Είναι και η ώρα λοιπόν. Θα σε φωνάξω, είναι και 6. Μπορείς να φέρει το βίντεο του και 10. Ναι, μωρέ, θα έρθω. Α, να σου πω πριν να αλλάξουμε, έλα να βάλω μια μπροστά την κάμερα. Να κάνω... Ριζόμαστε. Εγώ πάω να κάτσω εκεί που βρωμάει σε εκείνο το δωμάτιο. Θοδωρής θα κάτσει εδώ που έχουν γίνει αρκετά παραφυσικά. Και σε 5-10 λεπτάκια. Θα το φωνάξω. Θα το δω εγώ πότε γράφει το βίντεο.
Ξέρεις ότι μυρίζει μυρωδιά μέχρι εδώ πέρα από εκεί. Α, μυρίζει και εδώ μέσα, βασικά. Λοιπόν, παιδιά, χωριστήκαμε με τον Παναγιώτη. Τι να σας πω, παιδιά, ό,τι και να πω, μιλάμε για ηρεμία, ένα πράγμα πολύ... πολύ τέτοιο. Και εν τω μεταξύ τώρα θα ακούω θορύβους και θα ακούω τον Παναγιώτη. Πάνω! Μόλις περάσεις το παράθυρο εκείνο που είναι άδειο, φώναξέ με. Έτσι, για σένα τώρα, φίλε. Να δω που είσαι. Μην χαθείς. Α, όχι, δεν φαίνεται. Είναι κλειστή η πόρτα, ρε, τι λέω. Εδώ με βλέπεις. Τσαπ. Παμ. Σκορπιός. Λοιπόν. Έλα, στη δουλειά σου. Τι να σας πω, παιδιά, να σας πω. Καταρχάς, μυρίζει φουλ. Το μέρος πραγματικά μυρίζει φουλ. Νυχτερίδες, έχει πουλιά. Καλά, το έχουν ψάξει, το έχουν γυρίσει τούμπα όλο το σπίτι. Τι να προσθέσω, να σας προσθέσω, παιδιά, ότι στην κουζίνα πραγματικά, εκεί που πάει η παλαγιά σου απ' έξω, δεν υποφέρεται. Μυρίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, όποιος έρθει, είναι φίλε και πλησιάσει, ας έχει καλός. Είναι... Να, παιδιά, αυτό έκανε, γι' αυτό το λόγω. Τι έχει? Ναι. Δεν ξέρω αν φέρεται στην κάμερα. Εκεί, έτσι να το βλέπω. Δεν σ' ακούω. Τι έχει? Α, ναι. Δεν πρέπει να βγω έξω για να το καταλάβω. Εντάξει, δεν ακούω κάτι βασικά, τίποτα δρακολές και το σπίτι ηχονόμος είναι. Ηχομόνος, να πούμε. Εσύ τώρα που είσαι έξω την κουζίνα. Ωραία, σ' ακούω λες και είσαι δίπλα μου. Μην έρθεις μετά μέσα. Πάνω. Θα βρωμάς. Ήσυχα. Παιδιά, κοιτάξτε, αυτό εδώ το γράμμα κάνει πολύ φασαρία. Κοιτάξτε το. Αυτή είναι η μαλακία, γι' αυτό κάθε φορά. Κοιτάξτε. Το βλέπετε. Αυτή εδώ η μαλακία κάνει πολύ φασαρία. Το σιγαμονίδι. Για να πω. Περπάτησες. Πάνω. Α, εντάξει, εσύ αποστήκες. Ένα πάμ πάμ. Εσύ πρέπει να σου γιατί είσαι στα δεξιά μου, ναι, εσύ είσαι σίγουρο. Φέντε, από εκεί τάξω. Είμαι ακριβώς πίσω σου, μπροστά σου. Πίσω σου, μπροστά σου, για να είμαι. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή θα κάνω για ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό ησυχία, βάσει και ακούσετε κάτι οτιδήποτε εσείς. Σε ένα λεπτό θα έρθει μέσα, πάνε 5 λεπτά. Θες να αλλάξουμε να βγω εγώ λίγο εκεί πέρα και να είσαι μέσα. Okay, ό,τι νομίζεις. Παιδιά, εδώ όπως είπαμε, θα στήσουμε την κάμερα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξουμε αυτή τη μυρωδιά εδώ πέρα να μείνουμε. Μυρίζει πραγματικά να δεν έχω κάνει μαλακία που δεν έχω μάσκα μαζί μου. Μεγάλη μαλακία. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτή τη στιγμή είναι τελείως... Στο σπίτι φαίνεται λες και έχει ψηλό... Ναι ρε, περπατάω. Σε ψηλό καλή κατάσταση, εντάξει. Μέτριο. Δηλαδή δεν τη λες ούτε κακή κατάσταση, ούτε καλή. Έχουμε έρθει σε χίλια δυο μέρη. Είπαμε πολύ χειρότερα. Είναι επικίνδυνα, αλλά δεν είναι στο 100%. Εσύ περπατάς τώρα, ε. Λοιπόν, πάμε και στο υπόγειο.
Και να στήσουμε πάνω από τις επόμενες για να στήσουμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί τίποτα. Το πραγματικά, το βρούμε λίγο, ρε. Κάτσε άλλο για το ίσο που προστατήκαμε. Πραγματικά, απόλυτη ηρεμία. Αν δεν είχα δει αυτό το βίντεο, θα νόμιζα ότι... Παίζει να με αυτά για ύπνο τώρα, γιατί ότι είσαι στο σπίτι σου. Ναι, είναι η απόλυτη ησυχία, πραγματικά, είναι... Τι να σου πω, θα το δω. Παίζει να είναι η μόνη έρευνα που... Όχι, δεν ξέρω, έχει υπάρξει κι άλλη ερώτηση που δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Μην λέμε. Θα το κόψουμε αυτό με μπιπ, να το θυμηθεί. Αλλά πρέπει να είναι από τι μόνε έρευνε, από τι λίγε μάλλον, όχι μόνο, από τι λίγε έρευνε που πραγματικά έχει απόλυτη ησυχία. Ησυχία, ναι. Και ελπίζω, εντάξει, θα δούμε τώρα στην πορεία. Αν καταγράψουμε κάτι άλλο, μέχρι ώρα είναι τελείω ήρεμα τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί σου λέω. Πραγματικά νιώθω λε και μπαίνω σε εκκλησία, δεν σου λέω με. Ναι, νιώθω λε και θέλω να πέσω για ύπνο. Θα το δείτε και στην κάμερα. Δηλαδή, τόσο χαλαρή. Θα κάτσουμε τώρα να στήσουμε σιγά σιγά. Θα πάμε και στο υπόλοιπο για να βάλουμε ένα EMF. Για αλήθεια. Και. Τέλος πάντων, πόση ώρα κάνουμε έρευνα. Τι ώρα ξεκινάμε, 12.30 ή. Τι ώρα είναι εδώ. 1:05. Κάνουμε ένα μισάωρο. Μέχρι αυτή τη στιγμή το μισάωρο δεν έχει γίνει κάτι. Όχι, όχι. 12.30 ξεκινήσαμε και είναι 1:05. Είναι 40. Εντάξει, αυτό σου λέω. Αυτά τα λεπτά τουλάχιστον δεν έχει γίνει. 35 λεπτά. Όχι, αυτά τα πρώτα 35 λεπτά. Δεν είναι και μικρό ο χώρο, δεν είναι. Κούτσικο, δεν το ξέρω. Μα αυτό δηλαδή δεν έχουμε και πολλά μέρη να γυρίσουμε. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τα άλλα μέρη που έχουμε πάει, που είναι τεράστια. Και έχουμε μια μισή ώρα να τριγυρνάμε από εδώ και από εκεί κατά τα άλλα. Το δέχομαι. Δεν είναι κάποιο μεγάλο εργοστάσιο. Είναι ένα μικρό σπίτι, οπότε δεν έχουμε και μέρη να εξερευνήσουμε που λέει ο λόγο. Το δέχομαι. Είναι, κατάλαβε. Τρία δωμάτια. Το δέχομαι, δεν σου είπα. Είναι, είμαστε στο ίδιο χώρο, δηλαδή. Δεν έχουμε κάπου να εξερευνήσουμε κάτι. Okay, πάμε να στήσουμε λίγο. Λοιπόν. Πάμε λίγο μια στην ταράτσα. Σε υπόλοιπα δεν έχουμε πάει. Αλλά πάμε να δούμε και μια στην ταράτσα. Ναι, που κουνήθηκε το ράτσο. Ναι, θα πάμε και εκεί ένα σπίρτο. Εκεί δεν βάλαμε σπίρτο. Ωραία, κλείνω την παιδιά εδώ, κλείνω τη. Ωραία, κοίτα πασέλινο που έχει, παιδιά. Απίστευτη. Κοίτα φω που έχει τώρα την πασέλινο. Ναι, ναι, ναι. Τι ένα παλτάβλο έχει, τη βλέπεις. Δεν είμαι σίγουρος τι είμαι. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με EMF. Κάνε εσύ τις ερωτήσεις αυτή τη φορά. Θα το δω από εδώ. Τι υπάρχει εδώ, πίσω, στρατό. Ακούγεται από μακριά μου. Παιδιά, περισσότερο φοβάμαι από τα αμπάξια. Αυτό να ξεμπερδεύουμε λίγο. Λοιπόν, ναι. Τι ακριβώς υπάρχει εδώ. Επίσης, στο αριστερό μου χέρι κρατώ ένα μηχάνημα. Αν περάσει από μπροστά, θα εντοπιστεί η παρουσία σου. Οπότε, αν θες να κάνεις εσύ την παρουσία σου, παίρνω μπροστά από το μηχάνημα. Δήλωσέ μου την παρουσία σου με κάποιο τρόπο. Ότι είσαι εδώ. Μπορείς να κάνεις ένα θόρυβο. Πω πω ησυχία. Μόνο τα βατράχια ακούω, τα σκυλιά. Είσαι εδώ μαζί μας. Μπορείς να μου απαντήσεις, να κάνεις ένα θόρυβο. Είμαστε εδώ μία ώρα. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Πάμε μέσα. Έχει κάτσει λίγο, απλά εδώ στο ράτζι θέλω να πάω. Δεν ήθελα να πάω κάτω. Τι σου πει. Είμαι στα... Ήσουν να είμαι στα... Έφτασε εγώ. Ποιος έφτασε. Ρώτα το που είναι. Είμαι στα άλλη. Πού είσαι. Στο πίσω. Εκεί εσύ τη βλέπεις τώρα κάτι δύο απαντήσεις πες μου. Ίσως ναι.
κάνε ένα θόρυβο και να μας δείξεις που είσαι. Εδώ. Δεν ξέρω αν είπε εδώ. Εδώ είναι. Εδώ είπες. Νομίζω δεν είπε εδώ. Λες να έχω αρχίσουν οι απαντήσεις τώρα. Κάτι να μας αρχίσουν οι απαντήσεις. Εδώ είναι τι. Αφού άρχισες να μιλάς, γιατί σταμάτησες τώρα. Ποιο το νόημα. Άμα είναι να μιλήσεις, μίλα. Τι σου είπε. Δεν ξέρω. Είσαι εδώ. Κάνε ένα θόρυβο. Κούνα κάτι. Είπε να μπροστά το χέρι μου. Αλλιώς θα υποθέσω ότι δεν υπάρχει κάτι εδώ, οπότε δεν υπάρχεις κι εσύ. Ξαναπάμε στο λεγόμενο provoking. Ναι. Οπότε να φανταστώ ότι δεν υπάρχεις. Αφού δεν επικοινωνείς με κανέναν τρόπο από τους 3-4 τρόπους που έχεις να επικοινωνήσεις. Ή που σου είπαμε. Ναι, αυτό που είπαμε. Θα κάτσουμε λίγο εδώ. Γιατί κυριολεκτικά οι μόνες σε εισαγωγικά απαντήσεις που πήραμε. Σε εισαγωγικά απαντήσεις. Γιατί δεν ήταν ξεκάθαρες, ας πούμε. Θα κάτσουμε λιγάκι εδώ. Μπάσκετ. Μακάρι δηλαδή, μπάσκετ. Μακάρι, δεν ξέρω κατά πόσο το εννοώ μακάρι, γιατί δεν θέλουμε να γίνει κάτι κακό. Αλλά καταλαβαίνεις πως θα πω. Δεν ξέρω εγώ να παίζει ρόλο η μέρα. Ή να μην γίνει τίποτα σήμερα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Καλημέρα. Μπορεί να είναι πλησιάσει. Πάμε προς τα κάτω και κάνει ψύχρος. Και έτσι αλλιώς. Κάνει ψύχρος. Έκανα προβόκι ρε φίλε. Πάμε προς τα κάτω πάλι. Κάνει ψύχρος παιδιά. Υπάρχει κάτι εδώ. Μέσα σε λίγο και άμα δεν απαντήσεις. Okay. Αν δεν απαντήσεις καταλαβαίνω. Κρύο. Εγώ τρία άκουσα. Πάμε, πάμε. Σαν τα ματραχάκια πάλι ρε φίλε. Ήταν μόνο που ακούγονται. Και μέσα δεν ακούγονται, οπότε δεν είσαι μέσα. Είναι σαν να έχει ήχο μόνος η μέση. Ναι, πραγματικά έχει πολύ καλή ήχο μόνος η μέση, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορώ να πάω. Προσοχή, ε. Δεν θέλω να έχουμε να ψάχνουμε σένα εδώ. Εντάξει. Δεν μου απαντάς να ησυχείς. Μην μιλάς. Κάτι πρέπει να μιλήσει, φίλε. Κάτι πρέπει να μιλήσει. Λοιπόν. Ακούγονται λίγο σιγά να τα φτάσει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε.
Πάμε κάτω σε υπόγειο. Α βάλουμε τελευταίο σπίτι box ή εμένα τελευταίο και να αρχίσουμε να στείλουμε σιγά σιγά. Ωραία, γιατί θα μα πάρει και λίγο ένα στείλουμε. Ναι. Μέχρι να ανεβάσουμε και τα πράγματα κάτω. Θα τα φέρουμε σιγά πάνω. Και βάλε εδώ η MF και σπίτι box. Λοιπόν, πάμε να βάζουμε ένα MF. Αυτό ήταν το ξέρω, βλέπω πλάκα. Ένα ψηλό, άκουσα κάτι. Ίσως να ήταν και η δάμα, αλλά δεν ησυχεί. Γιατί έκανα φασαριά, θα ρωτήσω το κουκουλιά που λέω τότε. Και για εκεί δεν με ακούεις τότε. Σαν ένα κουκουλί. Ξέρω, είμαστε έξω τώρα, σε εξωτερικό χώρο. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, εγώ το άκουσα, αλλά... Όχι, ούτε εγώ είμαι σίγουρος ότι το άκουσα. Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε. Ωραία, σπίτι ήταν ανοιχτό. Η MF ανοιχτό. Μπαρί. Υπάρχει κάτι εδώ. Ξέρεις που νιώθω. Σαν τη Ζάσοφ. Πού μπορεί να νιώθεις κάτι. Μα κάτι, εκεί γίνεται κάτι θόρυβο. Αν πει εκεί ήταν και εδώ ερείπιο, πέσα κάτι τέτοιο. Να πέσει και κάτι ρε φίλε, δεν έχει πέσει κάτι. Πες το καταλάβεις να πες. Κατάλαβε. Είναι σαν να υπάρχει κάτι εδώ και να σου λέει δεν υπάρχει κάτι εδώ. Κάτι σαν εγώ άκουσα. Κάνε κάποια ερώτηση. Ποιος είσαι εσύ, πώς σε λένε. Νομίζω ξέρω εγώ. Όπως είμαστε κλάδια και έξω, αλλά δεν ξέρω. Κάτι τώρα... Ναι, μπορούσα να τα δει παντεύω από τον αέρα. Τώρα κάτι έξω. Α, εντάξει, είναι αυτό το δικαιολογό μόνο. Κάποια γάτα, κάτι ζώο, κάτι. Τέλο, πάμε. Έκανες εσύ κάποιο θόρυβο. Άνοιξα, περίμενε. Αυτό σου λέω, πάμε, δεν ερωτήσεις. Α, ναι, πάμε να κάνουμε ερωτήσεις, ναι. Όπως πες πάνω νομίζω. Ξέρεις, τι ξέρω. Τι ξέρουμε. Πάμε μέσα. Ναι, τέτοιο είναι. Σόμπα είναι. Υπάρχει κάτι εδώ. Θέλει κάτι να επικοινωνήσει. Μπορείς να χτυπήσεις κάτι ή να περάσεις μπροστά το μηχάνημα που κρατάω. Το έχω δει με το φακόπλαιο. Σαν το. Εντάξει, νομίζω ότι είσαι πια εκεί. Μόνο πάνω. Είμαστε εσύ. Ναι. Μπορείς να περάσεις μπροστά το μηχάνημα που κρατάω στο αριστερό μου χέρι. Ή να αγωνίσεις αυτή εδώ τη λάμπα. Συμπάγνωσε την μέρα που είναι αυτό. Να ακούνε, να κινήσεις κάποιο αντικείμενο. Να κάνεις ένα χτύπο. Να μας λέω με κάποιο λόγο την παρουσία σου. Αλλιώς. Με κάποιο τρόπο λόγο. Μάλλον δεν υπάρχεις. Α, αφού δεν υπάρχεις, δεν μιλάω και σε κάτι. Οπότε μιλάω μόνος μου αυτή τη στιγμή. Βασικά, με ακούει ο φίλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με ακούει ο φίλος μου. Πού δεν ξέρω. Μην με λες και ένα τίποτα. Ναι, ναι, σκάμε, ναι. Να κάνουμε και μια απόλυτη ησυχία. Δηλαδή, δεν τα ακούγεται τίποτα. Πώς σε λένε. Τα λέμε. Τα λέμε. Τα λέμε, άκουσα. Και εγώ αυτό άκουσα. Τι να λέμε. Τα λέμε. Ω, κάτι ακούγεται. Ναι, και εγώ απέξω. Τι να σου πω, φίλοι, πάμε να στήσουμε πάνω. Εδώ.
Πάμε να στήσουμε σιγά σιγά πάνω, να στήσουμε τη θέρμαλ. Τη θέρμαλ εδώ, τη... Εγώ ήμουν, παιδιά, κούμπησε τσάτα μου στην πόρτα. Λοιπόν, θα τα πάρουμε πάνω. Αν και πιστεύω τσάμπα θα τα βάλουμε, όλη τη φασαρία αυτή θα κάνουμε τσάμπα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις μπήκαμε, σιγά, άσε για τίποτα, όρθιο. Εγώ λέω να στήσουμε τη σκηνή εδώ. Στήσαμε τη σκηνή, η ώρα είναι 2:13. Έχουμε στήσει τη σκηνή, πάμε να ξαπλώσουμε, θα φύγουμε γύρω στις 6-7, δεν είμαστε σίγουροι. Δηλαδή θα κοιμηθούμε 4 ωρίτσες max και θα φύγουμε το πρωί με τη δύση του ηλίου, με την ανατολή του ηλίου, συγγνώμη. Οπότε, να δείξω λίγο την ώρα. Μέχρι ώρες, 2:04 λοιπόν, 2:14 βασικά. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, απόλυτη ησυχία. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη, την παραμικρή ένδειξη μάλλον, ότι κάτι συμβαίνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει και κάτι απαραίτητα, έτσι. Απλά μέχρι ώρες δεν έχει συμβεί κάτι. Πάμε να ξαπλώσουμε. Ό,τι συμβεί θα βγούμε στην κάμερα να το πούμε. Ή αλλιώς αύριο το πρωί με το καλό που θα ξυπνήσουμε. Οπότε καλό βράδυ από εμάς. Τα λέμε αύριο το πρωί. Εκτός αν ακούσουμε κάτι τώρα, θα σου πω. Λοιπόν, παιδιά, σηκωθήκαμε τι έκλεισε η κάμερα, ακόμη την κάμερα να κλείνει, να κάνει ένα κλειλί. Και ανησυχήσαμε γιατί έκλεισε μόνη της, τελικά μια μισή μνήμη. Αλλάξαμε την καρδούλα. Ακούσαμε κάποιους θορύβους. Τι θες να δούμε να τσεκάρουμε, να μην ξεχνάμε. Να μην κάτι θα έρθει κάτι τα ίδια. Ίσα ίσα σαν που πάνε οι καγκελό που θα πω. Ναι, ναι, δυνατή θορύβη. Δηλαδή, τάκ. Χτυπάει και λίγο που θα κάνω εδώ. Τι ξέρω, πεθάνεις σε όντα. Δεν φάνηκε σαν σχέδιο. 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 Δεν φάνηκε σαν σχέδιο.
παιδιά. Δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο. Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ. Η κάμερα δεν ξέρω γιατί τρεμοπαίζει. Τρεμοπαίζει η κάμερα. Αυτό είναι το φωτεινό τη τέμερα. Εικόνα λίγο το φακό. Αυτό. Όχι, δεν είναι το φακό. Πού να το λέω. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Κάτι ακούστηκε. Μπαμ. Δυνατό. Λογικά έπεσε κάτι, αναγκαστικά πρέπει να πάμε να βγούμε. Πω και κάτι έξω. Αυτό έτσι ήταν. Το έχω δει, ναι. Και αυτό. Ναι. Αυτό εδώ δεν το θυμάμαι για όρκο. Μπορεί να πεις αυτό πάνω στα κέντρα, ας πούμε. Αυτό εδώ δεν θυμάμαι, θα το δούμε στο μοντάζ αν ήταν έτσι. Αυτό δεν ήταν σίγουρα έτσι. Τι είναι, όχι κάτι. Εδώ δεν πήγαινε. Α, το δωμάτιο δεν πήγαινε να ήταν. Θα το ακούγαμε σίγουρα. Μέσα μου που το άκουσα. Δεν το άκουσα από μέσα. Okay. Ναι. Από απ' έξω, από τον έξω χώρο το άκουσα. Λοιπόν, δεύτερη έρευνα. Το καγγελό, ποιος το έκανε. Τι. Το καγγελό, ποιος το κουβάλισε τώρα. Εγώ εδώ με το κλαδί. Αυτό εδώ μπορεί να βγει το κλακ κλακ. Αυτό είναι, ναι. Το βλέπεις. Έχει αέρα, αέρα έχει, πειραματάκι έχει. Αυτό που ακούμε τα βήματα είναι το διά που κουνιούν τα έξι. Άρα, πέφτουν. Αυτό που βλέπεις, αυτό που έχουν πέσει. Άρα, λογικά, δεν μπορεί κάτι. Να πέσει αυτό. Να πέσει κάτι τέτοιο, ναι. Ναι, εντάξει, αυτό σου λέω όλο κάτι μπορεί να πει. Δεν βλέπω κάτι. Μάλλον κάτι έπεσε. Μοιάζει να είναι το πιο τρανό πράγμα που αποθέσουμε από κάτι πώς. Ναι. 3:48. Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ, γι' αυτό σηκωθήκαμε. Εντάξει, όχι πολύ δυνατό, αλλά ακούστηκε και ένα μπαμ. Κοπλέ, δηλαδή, η ένταση. Γι' αυτό σηκωθήκαμε πάνω να το ερευνήσουμε. Δεν βρήκαμε κάτι, ούτε ακούσαμε κάτι άλλο. Γενικά κάτι έπεσε. Μάλλον κάτι έπεσε, αλλά θα είμαστε σε επιφυλακή, μήπως ακούσουμε και κάτι άλλο παρόμοιο. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχει ακουστεί κάτι άλλο, οπότε γι' αυτό το λόγο υποθέτουμε ότι δεν είναι παραφυσικό και μάλλον κάτι έπεσε, αλλά θα έχουμε το νου. Έχουμε υποδελικά σιδεράκια δουλειά, αλλά έξω έχει αέρα, οπότε κάτι έχει πολύ. Έχει σημαίνει ότι έξω έχει πολύ αέρα. Εντάξει, Thank you.
Και λοιπόν, παιδιά, τι ώρα είναι? Λοιπόν, είναι 5 παρατέταρτο. Ακούσαμε κάποιους θορύβους και έχουμε σηκωθεί. Οπότε θα κάνουμε τώρα μία έρευνα ακόμα. Μια τελευταία έρευνα, γιατί ακούσαμε κάποιους θορύβους που δεν ξέρουμε τι ήταν. Θα κάνουμε την έρευνα, θα μαζέψουμε τη σκηνή και βλέπουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς στις 6 ώρα που θα βγει ο ήλιος θα φύγουμε. Νομίζω, παιδιά, κατά πάσα πιθανότητα ότι ήταν κάποιο ποντίκι. Παιδιά, μας πείσεις εσύ, βέβαια. Άρχισε το κορτοϊδάμε, ναι. Να σου πω, να ανοίξω να μου είναι κάποιο ποντίκι εδώ μέσα πρώτα. Βλέπεις τίποτα πάνω? Και δεν θυμάμαι και αυτά ήταν ανοιχτά ή δεν. Θα τα θυμάσαι, ήταν ανοιχτά, κλειστά. Νομίζω έτσι μας τα βρήκαμε. Κάποιο κάπου κουμπί που είναι κάποιο ποντίκι. Είναι το μυαλό μου που λέει αυτό που λέει. Δεν λέω με σιγουριά ότι είναι αυτό. Αυτά νομίζω ήταν έτσι. Μάλλον για δίπλα. Πάμε στα δίπλα δωματικότα. Θα το κάνουμε όλα. Εκεί πήγε ο μάλλον. Όχι. Περίμενε μάλλον. Πάμε σε αυτό που ήταν δίπλα μας. Τι συγκλάπησες ήταν έτσι. Νομίζω δεν ήταν έτσι. Αυτά πρέπει να τα δούμε στο edit. Το παίρνω όρκο. Αυτή ήταν ανοιχτή έτσι. Νομίζω ότι ναι, ναι, αυτή ήταν έτσι. Την πάγω αυτή. Εδώ κάπου λέγεται κάποιο ποντίκι, κάπου βρήκα να δει. Κάποιο ποντίκι. Αυτή δεν θυμάμαι αν ήταν ανοιχτή. Με αυτό το θυμάμαι έτσι νομίζω. Το κομπονέν δεν είναι παρατήρηση μάλλον. Όχι, εκεί ήταν εκεί, το θέμα εγώ αυτό. Ναι. Εκεί. Πάμε. Νομίζω αυτό έτσι ήταν. Θα τα δούμε και στο έντυπ. Αλλά παιδί, ακούστηκε. Δεν είναι τα πολύ εκεί στη ζωή, δεν πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω, γιατί δεν κάναμε φασαρία, δεν μιλάγαμε, δεν κάναμε τίποτα. Και εσύ μπορεί να πέφτει και να σύνδεται. Αυτό εδώ, να μην αντέχει ο φίλος, όπως έχουμε κάνει. Να ξέρεις. Να μετακινήθηκε και τίποτα, το τουλάπ δηλαδή. Ναι, αυτό θα μπορούσε. Να σύρθηκε σιγά σιγά κάτω. Ναι, αυτό λόγω του τουλάπου θα μπορούσε να. Να σύρθηκε, γιατί αυτό το θυμάμαι έχει παραδείξει. Να ξέρεις. Αυτό εδώ. Δηλαδή τα συρθήματα που ακούγαμε, τα ακούγαμε που ήταν αυτό. Και μετά λάμψε τελείω και τα κάνει. Να χτύπησε και αυτό το πάντο, γιατί το άκουσα από τον λόγο. Κάποιο δεν πάντα θεωρεί. Αλλά αυτό δεν το θυμάμαι τόσο πολύ. Δηλαδή, δίνω μια βάση αυτό εδώ. Μπήκε το cross edit. Πάμε σε όχι ρούμπο. Η πόρτα σαν να έχει ανοίξει πριν. Όχι, νομίζω έτσι ήταν. Σε αν δεν είναι εύκολο στη θεία από τα αέρα. Ναι, δεν είναι. Όχι. Ναι, σχετικά εύκολο. Εντάξει. Κάτι σου μπορεί να ακουγιώτα από τα αέρα. Ναι, δεν έχει αέρα. Ναι. Έχει κόψει. Πάμε να τσεκάρουμε τώρα το δωμάτιο. Όπου η κουζίνα μυρίζει από εδώ, θα σα σκέψω. Οπότε τι είναι αυτή, τρίτη έρευνα. Ναι. Και... Αλλά ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Με διανυκτήρευση έρευνα, θα ρίξω. Τι είναι, όχι μέσα από εδώ.
Όχι, εγώ δεν έχω δει. Καλά, εδώ έχει σίγουρα πολύ καταξίδηση. Αυτό είναι έτσι ήταν. Έτσι ήταν, στο θέμα μου αυτό. Σίγουρα. Ναι. Όχι, φταίει στη μάμου, εγώ είχα τότε ξεχατά αυτό, θυμάμαι. Δεν μπαίνει για την βρωμάει, ρε φίλε. Ούτε εγώ θέλω να πω. Ναι, δεν το βλέπω κάτι. Πάμε στον τάρατ. Εντάξει, αλλιώς έχουμε να περάσουμε εδώ. Κάνουμε κάτι. Να κάνουμε κάτι να περάσουμε όλα, δηλαδή. Δηλαδή, αλήθεια είναι ότι από ύπνο δεν το πάμε καλά. Σήμερα δεν το είχα κοιμηθεί καθόλου. Δεν έχω κλειστά μάτια μου. Πάμε και μια βόλτα στην ταράτσα πάνω. Να δούμε τι παίζει. Πάμε να μας βρίσκουμε για να την κλάσουμε. Γιατί είναι φτέρες πια και τον μέχρι να πάμε πάτα θα ξεμπερώσει. Να φωτίσουμε στην εγκλησία. Να το να δούμε τίποτα. Να ξεφωτίσουμε τώρα. Κόνο μόνο ο Γιώργος, ναι. Σε βλέπουμε. Λοιπόν, παιδιά, μαζέψαμε όπως βλέπετε. Ναι, σκηνή εδώ πέρα. Η ώρα είναι 5 και 20. Δίχτω. Παίζουν το ταβάνι. Ναι. Φαίνεσαι, σαν. Εντάξει, έκανε υγεία, ναι. Λοιπόν, τώρα με τα νερά. Αυτά εδώ. Παραγώ. Τι ακούσαμε. Θα δούμε αν κάτσουμε μέχρι στις 6. Πω πω, κάνει πολύ κρύο. Πολύ κρύο. Τσουχτερό κρύο, χωρίς ύπνο. Βλέπεις εδώ ψιλοφαίνω την γέν, στις 6 ώρα θα ξημερώσει, το βλέπεις. Πάμε τώρα τότε. Πέρα και... Αυτό που βλέπουμε, ίσως να ήταν το μόνο που άξιζε πραγματικά όλο αυτόν τον κόπο που κάναμε. Είναι απίστευτο που βλέπω. Δεν υπεριγράφεται. Πω πω. Παιδιά, δεν περιγράφεται αυτό που βλέπουμε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο κι όμως. Λοιπόν, έλα να σε βγάλω εδώ πέρα
να πεις τι πιστεύεις. Τι πιστεύεις. Α, κοιτάξτε και το φεγγάρι εδώ πέρα. Εδώ. Έλα εδώ. Εδώ θα φέρνεις. Ω, έλα εδώ. Κοίτα απλά που θα σου βγάλω εδώ. Όπω, παιδιά. Όπω. Έργο τέχνης. Παιδιά, για μένα προσωπικά πριν πω οτιδήποτε είναι το... αυτό που άξιζε. Λοιπόν. Πούμε τώρα για το βίντεο. Συγγνώμη, βλέπετε έτσι είμαστε άϊπνοι. Ναι, καταφέραμε. Λοιπόν, για το μέρος τώρα όσο αφορά. Η έρευνα η πρώτη πραγματικά δεν έδειξε τίποτα απολύτως. Δηλαδή, σε τίποτα απολύτως η πρώτη έρευνα. Στη συνέχεια κοιμηθήκαμε για πολλές ώρες. Κοιμηθήκαμε, ξαπλώσαμε, δεν κοιμηθήκαμε λεπτό. Ξαπλώσαμε για πολλές ώρες. Σε αυτές τις, ξαπλώσαμε πάντα από τις 1 μέχρι τις 5 νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Ξαπλώσαμε ας πούμε 3-4 ώρες ας πούμε ότι ξαπλώσαμε. Σε αυτές τις 3-4 ώρες που ξαπλώσαμε, ακούστηκαν κάποιοι ήχοι. Δεν κοιμηθήκαμε βασικά. Ξαπλώσαμε, ναι, δεν κοιμηθήκαμε το λεπτό. Ξαπλώσαμε 3-4 ώρες. Σε αυτές τις ώρες ακουστήκανε αραιά και πού κάποιοι ήχοι. Περίεργη, αλλά. Αλλά να πούμε ότι είχε και πολύ αέρα. Πολύ αέρα. Και έχει και πλάστες γύρω-γύρω. Οπότε δεν λέμε ότι αναγκαστικά ήταν ο αέρας, αλλά λέμε ότι θα μπορούσε να ήταν ο αέρας. Ή θα μπορούσε, εγώ προσωπικά, προσωπικά το άκουσα σαν να είναι κάποιο ποντίκι. Ναι. Για μένα, δεν το λέω ποντίκι με σιγουριά. Αλλά... Και βρήκαμε και το άλλο το πράγμα που κοπάναγε κάτω στο υπόγειο. Να το δείξουμε είναι. Είναι από τον αέρα κοπάναγε δηλαδή. Τέλος πάντων, δηλαδή, κάναμε συνολικά 2-3 έρευνες μαζί με τη διανυκτή έρευνα που και αυτή θεωρείται εννοείται έρευνα. Το βρήκαμε. Στο πρώτο κιόλα. Πρώτη έρευνα δεν βρήκαμε κάτι. Δεν βρήκαμε τίποτα από εκεί. Και στις άλλες 2-3 έρευνες πάλι δεν βρήκαμε κάτι. Δεν πήραμε. Στη διανυκτή έρευνα μόνο στις 4 ώρες. 4 ώρες δηλαδή που ήμασταν ξαπλωμένοι, να ακούστηκαν 2-3 φορές κάποιοι ήχοι. Αυτό. Και δυνατή, όχι σιγαντή. Αλλά θα σας πω, 4 ώρες με πλήρη ησυχία, γιατί δεν μιλάγαμε, ήμασταν ξαπλωμένοι, δεν μιλάγαμε. Θα πω λογικό είναι να ακούσει και κάποιον θόρυβο, γιατί είσαι μέσα στη φύση, είχε αέρα. Δεν είναι και το πιο παράλογο. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας θα φέρει τα συμπεράσματά του. Εγώ προσωπικά δεν βίωσα κάτι που να μου λέει για παραφυσικό, αλλά από την άλλη, επειδή μία μέρα δεν μας βγήκε, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν σημαίνει ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Έχει τύχει να πάμε σε μέρος, να μην γίνει κάτι και να πάμε άλλη φορά και να γίνει. Εντάξει, βέβαια, το περίεργο είναι, όχι το περίεργο, το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διανυκτερεύσαμε, δηλαδή δεν κάναμε μια έρευνα και φύγαμε. Κυριολεκτικά ξαπλώσαμε εδώ, καθίσαμε 6 ώρες. Και ήρθαμε. Ήρθαμε μπάμπου στο καπάκι 12 η ώρα. Ναι, άλλο να κάνεις μια έρευνα και να φύγεις, και άλλο να κάτσεις 6-7 ώρες. Αλλά όπως είπα, έχει τύχει να έρθουμε σε μέρος να μην γίνει τίποτα, και να πάμε άλλη φορά και να γίνει. Ή να γίνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Συγγνώμη, νομίζω ότι έξω κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε με μία φορά που ήρθαμε ότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Πρέπει να έρθουμε και δεύτερη. Αυτό εγώ έχω αλλά να πω. Εγώ... Αλλά προς το παρόν, τζάμπα κόπος εγώ θα έλεγα. Για εμάς τουλάχιστον. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθουμε να γίνει κάτι και να μην είναι πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό από μένα. Το κομμάτι που έχω από μένα ήταν το τσουχτερό κρύο. Μετά τις... τι ώρα, 1:30-2. Ναι, ναι, απίστευτο κρύο. Έπιασε παιδιά. Κρύο για... Τώρα μέσα... τρέμει λίγο η κάμερα επειδή κρυώνει, να ξέρεις. Εντάξει. Είμαστε δηλαδή πραγματικά μέσα στο κρύο. Καταρχάς θα πω και εγώ την εμπειρία μου. Στην πρώτη μόλις ξεκινήσαμε να στείλουμε κάμερες, να κάνουμε πράγμα από εδώ, δεν πήραμε καμιά απάντηση απολύτως τίποτα. Ούτε στο EMF, ούτε στο Spirit Box. Σε εδώ ελάχιστα. Ως καθόλου. Χωριστήκαμε πάλι, δεν ακούσαμε θορύβους. Δηλαδή κατά τη διάρκεια που κάναμε έρευνα δεν ακούσαμε θορύβους. Μόλις ξαπλώσαμε, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε, εκεί αρχίσαμε να ακούμε κάποια πράγματα, κάποια ψιλοβήματα μέσα από το παράθυρο, γάτα, μπορεί να ήταν αυτό. Λέω εγώ, τη δικιά μου δηλαδή, θα τα αναλύσω λίγο. Γάτα, δεν ξέρω. Μετά ακούμε κάποιους θόρυβους κοπανήματα, σαν να έπεσε δηλαδή μια πέτρα, σαν κάτι να έσχασε. Σηκωθήκαμε, πάμε να ψάξουμε.
δεν βρήκαμε κάτι. Ίσως αιτιολογήσαμε κάτι. Μετά ακούμε αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ένα σιδεράκι να κοπανάει σαν παράθυρο καγκελόπορτα. Βέβαια ήταν στο υπόγειο, έχει κρεμαστεί, κρέμεται με ένα σίδερο. Ναι, εμείς όπως είπε, είχε πολύ αέρα. Ναι, και το λέμε και στο βίντεο ότι είχε πολύ αέρα κιόλας. Και μετά ακούμε κάποιους συνεχόμενους θόρυβους, δηλαδή κρατήσα για κανένα 15 δευτερόλεπτα, 20. Ναι, κάπου τόσο. Δηλαδή, αλλά εγώ αυτό που πρόλαβα εδώ, σε μια φάση, είναι μια σκιά. Τώρα αυτό, εγώ προσωπικά όπως το άκουγα κιόλας αυτό το χουχουχουχου, είδα σαν ποντίκι. Και να μου ότι έχει ποντίκια, ναι. Να τρώει ή να περπατάς οπουδήποτε. Το πιο λάθος που είχαμε κάνει ήταν ότι ο φακός δεν έπαιρνε στο δωμάτιο, ώστε να μπορώ να δω προς τα δεξιά του δωματίου. Κοίτα, εγώ να πω την αλήθεια, αυτό το θόρυβο, νομίζω ότι τον άκουσα απ' έξω. Τώρα... Εγώ τους άκουσα όλους αυτά τα χτυπήματα, άκουσα να ξέρεις μέσα το σπίτι. Ακριβώς δίπλα από τη σκηνή, είχε ανοιχτό παράθυρο. Ακριβώς δίπλα. Στον τοίχο, ρε, αριστερά. Ναι, ξέρω που λες. Εγώ δεν τα άκουγα από εκεί όμως, τα άκουγα από πίσω. Δηλαδή από πίσω αριστερά ή από το δεξιά. Εγώ ρε φίλε, να σου πω. Τα άκουγα περισσότερα από πίσω στο δεξιά δωμάτιο. Τα περισσότερα αριστερά, εκεί που λες, απ' έξω. Είχε ακριβώς και παράθυρο, να ξέρεις. Ακριβώς εκεί που λες και παράθυρο. Λέω, μπορεί να ήταν και απ' έξω. Λέτε κάποιοι ποντίκοι. Ούτε εγώ το λέω με σιγουριά ότι ήταν απ' έξω. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ναι. Όπως είπες και εσύ αυτό που σου έχω πει, γιατί πάμε σε μέρη, δηλαδή μου πες άλλα μέρη κάπου. Την πρώτη φορά μπορεί να πηγαίνει τίποτα. Π.χ. στο σπίτι του μπάγου που χάθηκε το live που είχαμε κάνει. Πάμε την πρώτη φορά, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Πάμε δεύτερη φορά να κάνουμε live και όντως γράψαμε σκηνικά, περίεργα πράγματα. Π.χ. όπως και εδώ, εγώ ψήνω, άξα να έρθω εδώ, θα ξανάρθω για live. Για live, ναι, θα κάνουμε live να το δείτε όλο. Θα δούμε τώρα πώς τι ώρα θα ξεκινήσουμε. Αυτή θα ξαναδιαρριχτερέψουμε, ρε φίλε. Εντάξει, όχι, να ξαναδιαρριχτερέψουμε. Λόγο και δεν υπάρχει και όσο μίζω να πάρουν σε ρί τόσο. Θα είναι πολύ ναι. Όλο τον κόπο και εμάς και εσάς. Αλλά θα προσπαθήσουμε σίγουρα να κάνουμε live, να ξεκινήσουμε. Σήμερα ξεκινήσαμε για 12 η ώρα. Απλά βρήκαμε, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, την ιστορία. Δηλαδή, σας είπαμε όλη την ιστορία. Βρήκαμε φιλόξενους ανθρώπους. Έχω κατά την γνώμη μου για πρώτο βίντεο εδώ πέρα. Νομίζω, όπως είπα και στην αρχή του συνέδριμα, ένιωθα. Λες και πήγαινα κάπου που δεν υπάρχει κάτι παραφυσικό. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, ήτανε, λες παιδιά, πραγματικά λες και έμπαινα, όπως το είπα και το περίγραψα στο βίντεο, σε μια εκκλησία. Δηλαδή, ηρεμία. Αυτό ένιωθα. Τώρα δεν ξέρω, στο βράδυ εκεί που χαλαρώσαμε, εκεί μπορώ να πω ότι με έπιασε. Αλλά σκέψου ότι ξαπλώσαμε 4 ώρες ναι. Και σε αυτές τις 4 ώρες άκουσαμε 3 θορύβους. Θα σου πω γιατί ναι, 3-4 θορύβους. Δηλαδή, άμα το πας 4 ώρες 3 θορύβους και ότι είχε φουλ αέρα. Όχι, θέλω να σου πω ότι. Δηλαδή, άμα κάνεις την αναλογία, δεν είναι. Αυτό θα σου εξηγήσω. Ότι εκεί δεν είχαμε χαλαρώσει δηλαδή, ναι. Το μυαλό μας με το παραμικρό. Με το παραμικρό. Σου λέγε ό,τι είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, αμέσως πήγε λίγο στο ψιλοκακό. Οπότε, λοιπόν, θα το τελειώσουμε εδώ. Πραγματικά ελπίζουμε να σας άρεσε το βιντεάκι μας. Να καταλάβετε κι εσείς τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να πάρουμε απαντήσεις, να καταγράψουμε το οτιδήποτε υπήρχε εδώ. Τέλος πάντων, να μην το μακρηγορώ. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε, τα λέμε. Αυτή τη λεσσά φορά εδώ πέρα, αυτό Ιθέα. Το πόδι που πιστεύω μάλλον άκριζε σήμερα. Πραγματικά απίστευτο. Πάμε να δείξουμε και μια πίτα εδώ. Και δεν είναι το σπίτι του. Κάτω σιγά σιγά όλο το πλάνο εδώ πέρα. Εδώ πάλι το πόχυρος. Το διάβα πραγματικά. Και μην κλείσουμε, να κλείσουμε και την εκκλησία και πάμε. Ναι, και η εκκλησία που είναι ακριβώς δίπλα στο οίκημα. Η οποία εκκλησία ήταν του Αγίου Κωνσταντίνου, του Παπακώστα που λένε στο χωριό, του ανθρώπου που έμενε εδώ πέρα. Εδώ είναι και η εκκλησία. Είναι περίπου στα 15 μέτρα να πούμε. Ναι. Κάπου εκεί. Κάνε μια αναβάση Παναγιώτη, κούνησε το λίγο. Ναι, αυτό κουνιέται πανεύκολα, δηλαδή δεν βάζω καθόλου δύναμη. Και είχε πάρα πολύ αέρα και με κοπανίσει. Ακούγονταν και δεν χρειάστηκε πολύ δυνατά, μην το κοπάνε πολύ δυνατά. Αυτό το πράγμα ακούγονταν. Ναι, κάτι τέτοιο ακούγονταν. Ακριβώς πίσω αυτό το πράγμα ακούγονταν. Έτσι. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.